Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό, μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δε. Για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Όχι θέλω κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καδαμπάκη στο production, τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, του Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 γίνουν το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Να γίνει οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και να πάρετε μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν ψάχνετε ανταλλακτικό, www.listoparto.gr, υπάρχει μια τεράστια γκάμα μέσα στην οποία θα βρείτε σίγουρα
Ένα το οποίο ταιριάζει για το δικό σου αυτοκίνητο. Πολύ χαμογελαστό σε βλέπω, ρε. Τι έγινε? Τι έχω με, τι πολύ χαμογελαστό είσαι. Χαμογελαστό είσαι. Όποιο παοξί έβλεπα σήμερα, κάτι χαμόγελα. Κάτι χαμόγελα μέχρι εδώ. Γιατί? Τι έγινε, Γρηγόρη, καλά? Καλά. Πρώτα μια χαρά, παιδιά, τι έγινε? Κάτι χαμόγελα. Εσύ γιατί χαμογελά? Εμένα το φυσικό μου είναι να χαμογελάω. Έχω θετική ενέργεια. Έχει θετική ενέργεια. Ναι. Εσύ και η θετική ενέργεια είναι αντίθετε έννοιε. Αντίθετε έννοιε. Αντίθετε έννοιε. Δεν είναι ταυτόσιμες. Αντίστοιχες. Δεν είναι ταυτόσιμες. Δεν είναι ταυτόσιμες. Είναι αντίθετες έννοιες. Ναι, τέλος πάντων, εγώ είμαι ένα παιδί χαρούμενο, κάνω τον κόσμο γελάει. Είμαι ένα αστείο αγόρι. Αυτό ισχύει. Ναι. Άλλο αυτό. Για να κάνεις τον κόσμο να γελάει, δεν μπορεί να έχεις αρνητική ενέργεια, ρε κόκκινε. Δεν μπορεί να είσαι μουντρούχος. Καλά, να... ρε, εσύ δεν μου λέγεις. Ναι, τι. Ότι ο Θανάσης Βέγκος στην προσωπική του ζωή ήταν γκρινιάρης μουντρούχος. Ήτανε. Όταν, Και τι ήθελε να κάνει ο Θανάσης Βέγκος, να παίζει ταινίες στο σπίτι του? Λέω, τι μου είπες. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν ήταν καλός? Πήγε ένας ηλίθιος δημοσιογράφος, ανόητος, Βλάξ. Στη γυναίκα του Βέγκου, την κυρία Σιμίνα, η οποία την είπε το εξής: γεια σας, σαν το βαρδάκι. Γεια σας, κυρία Σιμίνα Βέγκου. Γελούσε. Δεν μου λέτε, ο κύριος Βέγκος είναι στο σπίτι όπως στις ταινίες? Θα του λέω, κυρίες, το κοιτάζει μια κυρία Σιμίνα, του λέει, τι βλακαμάς είναι αυτός, τι βλάκας είναι αυτός. Στην ΕΣΥΕ, είναι στην ΕΣΥΕ αυτός που τον βάλανε μέσα να πούμε. Πού είναι? Κυρία μου λέει, όχι, ο Βέγκος είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, έχει τα προβλήματά του, τη ΔΕΗ του, τον ΟΤΕ του, τα παιδιά του, τις αρρώσεις του κτλ. Δεν μπορεί να είναι στο σπίτι όπως είναι. Στο κατάλαβες, θέλω να σε πω. Τώρα μιλάς πολύ ωραία. Εσύ είσαι κατόπιστος και στη δουλειά και στο σπίτι, να πούμε, φαντάζομαι. Έτσι. Ναι, τώρα θες να τα ακούσει με σήμερα. Γαλλικά και πια. Λοιπόν, τελείωνε τώρα. Που ασχολήθηκαν οι παοξίδες με τα 6 γκολ που φάγατε εσείς. Σε είπε ο Κλαδάς κάτι, να πούμε, και σε είπαν οι παοξίδες. Όρεξη σε είχαν οι παοξίδες. Οι παοξίδες, ο μεγαλομέτωχός τους μάλλον, γιατί ήδη δεν μπορούν, ο μεγαλομέτωχός τους, άμα θέλει, σε εξαφανίζει, να πούμε, σαν αμμονιαζόν. Εμένα με είδε μια μέρα ο Σαββίδης στην Τούμπα, ο Ιβάν. Και τσούτρου μου, μούτρου μου, που του λένε αυτό είναι ένα αυτόπλο, ήρθε εκεί κατά πάνω μου. Α, ήρθε κάτι δύο γορίλες να πούμε και τα λοιπά. Εγώ στην μπουτίκ να πάρω κάτι φανελάκια στην κόρη μου που είναι παοκτσού. Φανελάκι. Λέει, ξέρεις, λέει, εγώ με λέει τρελός, με λέει. Ποιο τρελός όπως ένα? Ναι. Σταμάτα, ρε κόκκινε, μην πηδά την κουβέντα, θα το πω όπως με το άνθρωπο. Εγώ λέω, θέλω να αγοράσω το Μετρόπολης, λέει, σήμερα και το πουλάω, λέει, την άλλη μέρα. Λέω, κάντο, τι να σε κάνω, λέω, κάνω. Εγώ με λέω, ποιο τρελός, λέω, όπως ένα. Λέω, το φαντάζομαι. Μόνο που εσύ, του λέω, έχει 3 εκατομμύρια, λέω. Ενώ εγώ είμαι απένταρος, του λέω. Άμα μπει 28 του μηνός, δεν έχω απλώς τα κοινόξτα. Οπότε, εσύ ένα σε παίρνει να σε τρελός, εμένα δεν με παίρνει. Κατάλαβες, Γρηγόρη, μπράβο, Γρηγόρη. Έτσι τον απάντησα, να είμαι με σεβασμό κτλ. Λέω, από μπάλα ξέρουμε τίποτα, να κάνουμε τίποτα, να πούμε 5 κουβέντες. Θες να λέω, 1-2 ώρα, λέω, να μιλήσουμε για μπάλα, να πούμε. Μου το έδωσε. Στο δώσε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Λέγε. Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα χθες. Ποια κουβέντα? Καζούρα. Γκαζούρα. Καζούρα. Κακά, όχι γκα. Γκαζούρα είναι. Άλλο γκαζόζα, ναι. Και άλλο καζούρα. Καζόζα, ναι. Λέγε. Θα συνεχίσεις να. Τώρα θα μα ρίξει την ακροματικότητα τώρα με τον Βρωμοϊρακλή εδώ. Σε έπρεπε να κατσαμπεί τηλέφωνο πριν από ένα τέταρτο. Τι έσαι πει. Ξέρεις τι ήθελε. Τι να ήθελε. Θα ζήτησα και το ψυγείο πίσω από τα ψάρια που σου έδωσε. Σου λέει αυτό το ψυγείο 8 μήνες. Εσύ έφαγες ψάρια από το κατσαμπί. Α, έφαγα ψάρια εγώ από το κατσαμπί. Λοιπόν, λέγε. Μην και λέει, τι, τι σε σφίριξε, τι σε ήθελε ο κατσαμπί να σε πει. Ούτε μία σχέση με Ηρακλή. Ναι, μετά το 6-1 δηλαδή που φάγατε, σε πήρε ο Κατσαμπή τηλέφωνο να σε ρωτήσει τι θα φας το μεσημέρι. Να σου στείλει, να σου στείλει ελαιόλαδο Άλτης, να πούμε. Ναι. Τίποτα χιλοπίτες από, το κρόκο Κοζάνη, να πούμε. Πρέπει να μιλάμε πάντα για δουλειά. Ε, βέβαια. Είδα τον Δαγκόνη και τον Ηρακλή θα μιλάτε. Τέλος πάντων. Λέγε, ρε, τι σε είπε ο Κατσαμπή, πραγματικά. Για το 6-1. Καμία σχέση. Γιατί σ' άκουσα, είδα εγώ το τηλέφωνο που έλεγε Κατσαμπή απάνω. Καμία σχέση. Κατεύθυνση είχε, την πάει Ηρακλή. Και το άλλο τηλέφωνο είδε και έτρεχε να το αλλάξει οθόνη. Α, ναι, εντάξει, δεν βλέπω άλλα τηλέφωνα. Ας. Τι σου είπε, δηλαδή. Κάνει. Να πει τι. Καμία σχέση. Α, εντάξει. Για δουλειά. Για δουλειά. Άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά. Τελείωσε. Δεν επεμβαίνω, είμαι ένα προσωπικά θέμα. Λέω, μήπω επειδή. Πραγματικά προσωπικά θέμα. Τα 6-1 να πούμε, μήπω δεν. Λοιπόν, όχι, το 6-1 εξηγούμε δύο πράγματα. Ναι, εξηγήσου. Απολογήσου μάλλον. Καλά κάνετε και χαίρεστε. Ποιος θα χαρεί? Εσείς οι οποίοι. Εγώ να χαρώ επειδή έφαγε 6 γκολ ο Ηρακλής. Εσείς οι οποίοι κελαϊδάτε. Όντως τα 6 γκολ είναι ντροπή για μια ομάδα. Ντροπή γιατί είναι? Εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θα υπερασπιστώ την εταιρεία και τους παίκτες και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Γιατί είναι ντροπή? Δηλαδή ο Ηρακλής είναι β' εθνική. Είναι μια ομάδα καινούρια. Έτσι. Από ό,τι ξέρω. Μαζεύτηκαν, ξέρω εγώ, τελευταία στιγμή να φτιάξουν μια ομάδα. Έτσι. Ναι. Ωραία. Και ξεκίνησε αργά την προετοιμασία. Έκανε και ένα rotation γιατί. Θα παίξει ένα ντέρμπι με την Κέρκυρα, το οποίο αν το πάρει είναι καλό, αν το χάσει δεν είναι καλό. Είναι κομβικό το match. Και ο άνθρωπος, να πούμε, έκανε ένα rotation. Απ' την άλλη, τώρα που ξεσηκώθηκαν κάποιοι, επειδή έβγαλε θύρα 10 μια ανακοίνωση και κλάψαμε τώρα που έβγαλε θύρα 10 ανακοίνωση. Δηλαδή, η θύρα 10 έβγαλε ανακοίνωση. Τι είναι πιο ξεφτύλα δηλαδή για τον Ηρακλή? Να φάει 6-1 από τον Ατρόμητο μέσα στο Καφτατζόγλου σε ένα match κυπέλου, το οποίο είναι και αδιάφορο.
Εντάξει, είναι βαρύ το σκορ, το καταλαβαίνω. Ή να φάει 5-2 από την Καστοριά με το Χατζηπαραγκή στην 11η. Υπάρχουν απαντήσεις, Γιώργο. Τι απαντήσεις, μισό λεπτό, ρε φίλε. Εσείς φάγατε 5-3 και 5-2 από την Καστοριά με Χατζηπαραγκή. Στάσου, ρε κόκκινε. Εκείνο δεν ήταν ντροπή και είναι ντροπή τώρα το 6-1. Υπάρχουν... Δηλαδή, εγώ να είμαι ποδοσφαιριστής, είναι τεχνικός διευθυντής ή ο Βοσνιάδης. Από... Α, καθίστε κάτω, ρε. Υπάρχουν απαντήσεις. Κάτσε να απαντήσω εγώ. Δευτερόλεπτα και πες ό,τι θες. Εσείς φάγατε 5-2 από την Καστοριά με Χατζηπαραγκή μέσα. Παπαϊωάννου Λάκη μέσα, Χατζηελευθερίου μέσα. Τι στο διάλο μέσα. Η μεγάλη ομάδα, καλαμπάκες, ιστορίες, κόλπα. Καυκενάρη. Καυκενάρη, εντάξει, δεν ήταν και ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Τους δύο όλους. Εντάξει, ήταν εργάτης, καλός Καυκενάρης. Είχαν και ένα ωραίο γκολ στην Τούμπα. Εντάξει, καλός ήταν. Αλλά Καυκενάρης. 0-3. 1-3. 1-3. 0-3, το θυμάσαι εσύ. Του κόβει και ένα γκολ τώρα. Φάγατε 5-3 από την Καστοριά του Δανίλ που τερμάτισε τελευταία το 82-83. 5-3. Σας έκανε fair play στο ημίχρονο, 5-1 χάνατε. Με Χατζηπαναγίδες μέσα και με τέτοιους. Και τώρα θυμηθήκατε να ντραπείτε επειδή φάγατε 6-1, ξέρω εγώ, από τον Ατρόμητο. Α, 5-2, ρε. 5-2, ποιος, Σέβολος Σιαπανίδης και ο Κόπανος, να πούμε. Εντάξει. Και ο Κόπανος και ο Παράσο σέντερ μπακ. Σε βάλαν 5 γκολ. Και ο Ερμίδης μπήκε αλλαγή στη θέση του Σαργκάνη. 5 γκολ. Και σε πείραξε τώρα που έφαγε 6 με rotation. Με ένα τερματοφύλακα, ο οποίος το παιδί δεν είναι πια τερματοφύλακα, δεν ήταν ποτέ βέβαια. Ένα. Το βάλατε εκεί 130 κιλά, πιο μεγάλο κεφάλι από τον κόκκινο, έχει ένα. Να παίξει τερματοφύλακα. Ένα. Ευθύνεται 100% Αμπάρης για τα παιδιά. Ο Αμπάρης ευθύνεται, το παιδί είναι 36 χρονών, χοντρός, το βάλετε τερματοφύλακα. Ο Αμπάρης ευθύνεται 100% γιατί έπαιξε ο Αμπάρης, ρε παιδί μου, γιατί έπαιξε ο Αμπάρης. Έκανε rotation ο προπονητής. Ο Αμπάρης προπονητής. Το πρόβλημα ποιο είναι. Κάτσε ένα να πούμε στον κόσμο. Πριν κάποιο αρχίσει να λέει. Εγώ ξέρω το εξή για τον Αμπάρη. Ο Αμπάρης ήρθε πέρσι. Ναι. Και βοήθησε τα μέγιστα. Ναι. Χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ. Μιλάς με τον Αμπάρη και σου είπα δεν πήρε ένα ευρώ. Δηλαδή, μιλάω με τη διοίκηση. Ναι. Γιατί ποιος πήρε ευρώ για να πάρει ο Αμπάρης, δεν κατάλαβα. Ποιος πήρε, λέει. Ο Αμπάρης πέρσι δεν πήρε, ναι. Δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, με τη χθεσινή εμφάνιση μου έδειξε ναι. ότι τελείωσε από το ποδόσφαιρο. Ναι, χθες το κατάλαβες εσύ. Μπράβο, ρε κόκκινε, τα αρσενικά από τα μέζια τα καταλαβαίνεις. Άλλο να το βλέπει. Πρέπει να έχουν και χοντρά μέζια για να το πάρει καμπάρι. Άλλο να το, το περάσει δηλαδή το μέζιο για θηλυκό, να πούμε. Εσύ ξέρει από θηλυκά και αρσενικά. Δεν ξέρω. Πάει σεξουλα. Έτσι. Λοιπόν. Θα πάω στο μοναστήρι εκεί για να βρω του φίλου. Να πα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Σίγουρα ευθύνεται. Ναι. Αλλά. Ναι, αλλά. Δεν μπορώ την προσφορά του τα τόσα χρόνια να τα εκμηδενήσω με ένα παιδί. Προσφορά του, τι έκανε. Ένα κακό τερματοφύλακα που έπεσε με μέσα στον Ηρακλή ήταν ο Αμπάρη. Χάντμπολ έπεσε. Πέρσι βοήθησε. Τι πέρσι βοήθησε, τι με νοιάζει με να τι έκανε πέρσι. Έπεσε τερματοφύλακα στον Ηρακλή. Γάμα εθνική, ωραία, και εγώ παίζω γάμα εθνική και εγώ έπαιξε και τι έγινε. Είχαν τερματοφύλακα σήμερα. Το παιχνίδι το είδε. Όχι, τα γκόλιδα. Αν δεν είδε. Εσύ το είδε. Φυσικά. Πού το είδε. Σπίτι μου. Ναι. Ναι. Άρα τον Άρη δεν τον είδε. Ή βρήκε χρόνο μετά και το δεσαι. Όχι, όποτε άκουγα γκολ γύριζα. Α, το έκανε σε παρτούζα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ναι. Δεν είδα κάτι άλλο για να μιλώ παραμύθι. Εντάξει, ρε φίλε, ναι, ναι. Λοιπόν, τι, ναι. Και του το ένα τον Ηρακλή. Το λέγε, ρε, ναι, τελείωνε να μα φάσει την ώρα με τον Ηρακλή, λέγε. Δεύτερον. Ναι. Ο Ατρόμητος, Κωστάκη μου, κατέβηκε με την κανονική του 11. Σε ενοχλεί. Με τον Πάοκ δεν κατέβηκε. Θα σου απαντήσω. Ναι, σε πειράζει. Δεν έκανε ούτε μία αλλαγή. Καλά, εξηγήθηκε. Λοιπόν, σε ρωτήσει. Για την ακρίβεια έκανε δύο. Τα 9 10 ήταν βασική. Θα σε ρωτήσει. Τρίτον. Ναι. Δείτε το παιχνίδι. Ναι. Όλο. Ναι. Και θα δείτε ότι ο Ατρόμητος κάνει 12 τελικές και ο Ηρακλής κάνει 7. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το 50% δεν το έχουν ομάδες μπάσκετ. Ναι. Μπράβο του που το είχε. Αλλά. Ναι, μα βάλει τον Αμπάρη τερματοφύλακα, δεν θα σε κάνω εγώ δηλαδή. Ναι, ρε φίλε. Ας έβαζε είχε 12 τελικές. Ας έβαζε το Λούκοβιτς. Και έβαλε 6 γκολ. Και... Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, αν ένα αποτέλεσμα ναι. κακό, οδυνηρό, σε διασύρει, σε στεναχωρεί, πρώτον εμένα. Ναι, ναι. Εντάξει. Βέβαια. Είναι να μου φέρει το τέλος του κόσμου. Ναι. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δεν θα πάρει. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Γιατί ναι. ήδη γίνεται ένας απίστευτος πόλεμος για να μην ανέβει ο Ηρακλής κατηγορία. Ποιος εμπολεμάει. Και δεν θα σας περάσει. Σε ποιους απευθύνεσαι. Εγώ απευθύνω σε όλους. Φοβάσαι να το πεις. Στον Πάοκ, πες το. Ο Πάοκ δεν θέλει να ανέβει. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί φοβάσαι να το πεις. Γιατί τρέμεις. Δεν το είπα. Όχι, δεν το πες, εγώ σε το δεν θέλω. Θέλει να ανέβει. Α, μπράβο. Ποιοι σε πολεμάνε λοιπόν. Ο Πάοκ δεν θέλει να ανέβει. Ποιος σε πολεμάει, ο Πάοκ. Πες το, φοβάσαι να το πεις. Φοβάσαι να το πεις. Αν μπορεί να ελέγξει καταστάσεις, ναι. Μπράβο. Αν μπορεί να ελέγξει καταστάσεις, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και παίζω μια ομάδα. Ναι. Όπου ούτε ο Κουλούρης, ούτε ο Γιαννούλης, ούτε ο Χατζησέιας θα παίζουν την Κυριακή. Σε ενοχλεί. Και είναι και πολύ καλοί παίκτες. Και τι σε νοιάζει αν την Κυριακή που θα παίξει. Τι με νοιάζει. Τι σε νοιάζει να παίξει ο Κουλούρης.
Κουλούρη δεν θα παίξει γιατί παίζει με τον Πάοκ. Και θα χάσει ο Ατρόμητος. Σε τι σε νοιάζει. Σε τι σε νοιάζει, ρε, που έπαιξε εδώ και σε βαλέξει. Σε πειράζει. Όχι, λέω ότι εσείς που και λαϊδάτε. Ναι. Δείτε πρώτα τα του οίκου σας και μετά να κελαϊδάτε. Τι έχει ο οίκος τους. Θα σου πω τι έχει. Τι έχει ο οίκος τους. Ότι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι ρίξαν έξω τον Ηρακλή και το διασύρανε. Δεν απέξουν δε την Κυριακή. Ήθιστε οι ομάδες να κάνουν rotation στο κύπελο, όχι στο πρωτάθλημα. Τι σε ενοχλεί εσένα, τι. Λέω τι συμβαίνει. Ναι, σε πείραξε. Εσύ λες ότι αυτό δεν συμβαίνει. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λέω, είναι ψευδές. Ο Ατρόμητος θα χάσει από τον Πάο γιατί δεν απέξει ο Κουλούρης και ο. Αν και ο Κουτσόπουλος είναι καλύτερος τέλος πάντων. Ναι, και τι σε νοιάζει εσένα, τι σε πειράζει εσένα. Τι σε ενοχλεί εσένα. Θα σου πάρουμε την άδεια. Το λογικό ποιο είναι, ρε παιδί, μια ομάδα να αλλάξει παίκτες στο κύπελλο ή το πρωτάθλημα. Στο κύπελλο να αλλάξει παίκτες. Εδώ έχουμε αλλάξει ηθικές. Και θα, ναι, και λοιπόν. Κάλε ό,τι συμπέρασμα θέλει. Θα σε ρωτήσουνε. Ναι. Θα σου πάρουν την άδεια ποιου θα βάλουν και ποιου θα κάνουν εσένα. Γιατί εγώ μπορώ να του υποχρεώσω. Όπως δεν μπορώ να τους υποχρεώσω εγώ, ναι. Ούτε αυτοί μπορούν να με υποχρεώσουν να έχω μια γνώμη, ναι. Και να τη λέω ελεύθερα. Αυτοί μπορεί να θέλανε να βάλουν τους βασικούς εδώ και να βάλεις και εσύ τους βασικούς και να χάσεις από την Κέρκυρα κτλ. Εσύ τι κάνεις είναι στη ζωή. Ας τι κάνει ο άλλος. Εγώ θα ανέβω, μη στεναχωριέσαι. Τι θα κάνεις? Εγώ θα ανέβω. Μα δεν δύσκολο σε κόβω. Μη στεναχωριέσαι. Εντάξει. Μπορεί να στεναχωριέσαι όσο θέλει. Δεν στεναχωριέμαι ούτε χαίρομαι, κόκκινε. Εγώ καταγράφω το γεγονός. Πάμε στα άλλα θέματα τώρα, εντάξει. Βάλατε τον Αμπάρη και τερματοφύλακα το παιδί. 170 κιλά, κακώς έπαιξε και αυτός βέβαια. Δεν είναι 170 κιλά. Γιατί είναι 130. Όντως ευθύνεται. Εντάξει, ωραία. Όντως ευθύνεται. Με αρτηριοσκλήρωση. Και μάλλον αυτά τα. Και σε φταίει ο Ατρόμητος. Και τελείωσε και έφτιαξε. Όχι. Με αρτηριοσκλήρωση έχουν τερματοφύλακα, ο Ατρόμητος το φταίει. Ό,τι θέλει θα κάνει ο Ατρόμητος, ρε. Την άδεια δεν θα σε πάρει. Ο Ατρόμητος. Μπράβο τον. Ήθιστε και ήθιστε. Ήθιστε, ήθιστε. Το όντως έτσι είναι όπως το λες. Αλλά θα σου πάρει την άδεια. Ο Ατρόμητος πώς θα παίξει. Και άμα ανοίξει τα πόδια στον Πάο και βάζει του βασικού ή του αναπληρωματικού, τι σε κόφτει εσένα. Εσύ θες να ανέβεις. Δεν σε βλέπω όμως. Εννοείται. Δεν σε βλέπω. Δηλαδή είναι προτιμότερο η ήττα στο κύπελο ή μια ήττα. Άλλο ρε, έξι. Τώρα η θύρα 10 λέει εντάξει ήττα, αλλά όχι να μας φάλουνε και έξι. Η θύρα 10. Ναι, λέει. Βγάζει μια ανακοίνωση, καλά, ναι. Κάνει και κράζει, ναι. Αλλά δεν μπορεί να πετύχει το κεφάλι του προπονητή. Ναι. Μόνο αν υπάρχει κάτι επιλήψη. Να κάνω μια ερώτηση. Μόνο αν υπάρχει κάτι επιλήψη. Να κάνω μια ερώτηση. Ο, γιατί. Ναι. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Όχι, όχι, όχι. Να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, ερώτηση μια. Αν υπήρχε κάτι επιλήψη μου, γιατί, ναι. Ψάχτηκα και δεν υπάρχει. Ναι. Δεν έχει παιχτεί το παιχνίδι. Δηλαδή δεν αφήνει δηλαδή, να εννοηθεί ότι έγινε τίποτα. Όχι, ρε φίλε. Τότε, λοιπόν, ίσα-ίσα. Λοιπόν, που στο τέλος, ναι. Το έχουν πιάσει και λένε. Ευχόμαστε τον Ατρόμητο την ίδια εμφάνιση και την Κυριακή. Τώρα Βοσνιάδης ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Καρυπίδης πέρυσι δεν ήξερε. Κατάλαβες τέλος εγώ. Τι υπονοούμε να αφήνεις εσύ Κώστα. Εσύ Κώστα. Τι υπονοούμε να λέω, αυτό. Ο Βοσνιάδης ήξερε. Άμα ήταν ο Βοσνιάδης να ξέρει εντάξει. Λοιπόν. Γιατί πέρσι ο Καρυπίδης δεν ήξερε. Να και πας να φας. Σας ένα μισό λεπτό. Είναι παρεξήγηση πέρσι. Πώς θα γίνει δια τώρα. Τι θα σε κρατήσει. Ναι. Πού για να πάω. Να συνέλθεις. Πού να πάω. Να πας εκεί που σου αρέσει. Πού μου αρέσει. Στα καντίνα πιτ στοπ. Θα πάω να φάω. Εντάξει. Ναι, θα πάω. Ό,τι και να γουστάρεις. Υπάρχει ένας τεράστιος κατάλογος. Καφές, πίτα μπουγάτσα. Ναι. Πίτα μία συν μία δώρο. Ναι. Το καφέ δώρο το νερό σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Και κάνουν και καλό καφέ μα. Ξέρεις που είναι. Εγώ θα πάω εκεί που πάτησα το Ροσοπόντι. Παλαιού σταθμού 36 δυτική ίσω μετά δικαστήρια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πόντου 56 Λαχαναγορά. Ναι. Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο. Στη Λαγκαδά θα πάω. Μετά την Αρογέφυρα Σταυρούπολη. Εκεί που πάτησα. Εκεί τον πάτησα. Εκεί τον πάτησα πιο πέρα. Ναι. Γιατί το Ροσοπόντιο. Το Ροσοπόντιο ήταν. Τι. Κόκκινε. Θεωρείς ύποπτο το παιχνίδι και η ίδια θα αποσεντράσει τον Για την ομάδα του ποτέ δεν θα πει ύποπτο, ρε φίλε. Ήποπτα είναι του Πάοκ, του Άρη, του Ηρακλή, ποτέ δεν είναι ύποπτο. Δεν το ξέρει τον κόκκινο τώρα να τον μάθει. Εγώ φίλε μου τα είπα. Ο Άρης ήταν ύποπτο με την ΑΕΚ, ο Πάοκ ήταν ύποπτο με τη Βίτη. Καθόλου. Αλλά ο Ηρακλής με την 7 συν δεν είναι ύποπτο για τον κόκκινο. Τέλο πάντων. Ωραία. Εγώ θα δεχτώ οτιδήποτε και αν πει, έχει αποδείξει για αυτά που λε. Τι να έχω αποδείξει, γιατί. Εγώ είπα Πάοκ Βίτη. Ναι. Εγώ είπα ότι ο Πάοκ με τη συμπεριφορά του έδειξε ότι διαλέγει πρωτάθλημα και όχι Ευρώπη. Και καλά κάνει. Εντάξει. Δεν μου λε τώρα, βρίζεται το Βοσνιάδη. Δεν λέω για σένα, ρε. Δεν μου λε. Βρίζεται. Ναι, βρίζεται το Βοσνιάδη. Σε αυτέ τι περιπτώσει λοιπόν, όταν ο τεχνικό διευθυντή πάει καλά η ομάδα, ανέβει. Έχω πέντε ανόδου, λέει ο. Πώ το λένε, ο Μυροφορίδη, ο Παύλο. Ψέματα λέει. Όχι. Όταν τρώει 6 γκολ ο Ηρακλή, ποιο θέλει. Ο προπονητή και όταν πάει καλά ο Ηρακλή, τι είναι, ο Μυροφορίδη, ο Θεό. Αυτό έχω να του πω εγώ. Όταν... Και ο Μυροφορίδη φταίει και ο Βοσνιάδη. Επειδή μα. Τι... Δεν κατάλαβα. Γιατί φταίνε. Γιατί από κοινού αποφασίζαν να κατεβάσουν. Να βάλω τον Αμπάρη τερματοφύλακα. Από κοινού αποφασίζαν να κάνουν τόσο εκτεταμένο rotation. Εντάξει. Εντάξει, τέλος. Άρα είναι συνυπεύθυνοι. Μπας, πάμε παρακάτω. Άλλο. Τελείωσε. Επειδή λοιπόν ο Ηρακλής, ναι. Περίμενε και να τελειώσει. Ναι, ναι, άτε, τελείωνε. Επειδή τώρα. Λοιπόν ο Ηρακλής. Τι τρώμε τον Ηρακλή μας, φάω στην ώρα, ναι. Ο Ηρακλής, ναι. Προτιμά να στείλω στον Παλοδήμο.
Να πάω να πάρει κανένα αυτοκίνητο. Άμα μου κάνει καλή τιμή και καλό, πώς το λένε. Άμα θες να πας. Ναι, πού να πάω. Μέχρι και πού? Τη Δευτέρα. Θα πάω. Θα ναι. πας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Ναι. Θα πάρει είτε Kia, είτε Skoda, είτε Hyundai. Ναι. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εγώ θέλω το μικρό, το Φάμπια θέλω. Όποιο θέλει, πάρε. Μου το δώσει καλά. Με δώρο. 200 ευρώ το μήνα να το δώσει. Με δώρο ναι. τα τέλη κυκλοφορία για τα επόμενα 3 χρόνια. Τέλειωσε, εντάξει. Εντάξει. Τέλειωσε, πάει. Άλλο παράπονο. Παράπονο και τίποτα. Αν έχει απορίε, το 2310-596-596. Θα πάρω στο διάλειμμα, άμα έχω απορία. Να πάρει. Θα πάρω. Λοιπόν, κανεί δεν μπορεί να χρεώσει κανέναν. Να, μάρε, πάντα κάποιο ευθύνη. Κουκουλώστε το, εντάξει. Κουκουλώστε δεν το κουκουλώνω. Το 7 συν κουκουλώστε το, εντάξει. Δεν το κουκουλώστε. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει κάτι το μεμπτό για σένα. Όχι, ρε παιδί μου, είπα τίποτα τέτοιο. Εγώ μιλάω, εγώ τι θέλω, λέω. Το 7 συν κουκουλώστε το. 7 συν δεν ήταν το μάτς. Κουκουλώστε. Ο Χρήστος λέει: κόκκινο ατρόμητο, αν δεν κέρδιζε χθες, θα έμενε έξω. Οπότε λογικά έβαλε βασικού. Η γάτα ο Βοσνιάδης δεν το ήξερε. Ή κοιμάται όρθιο. Ο Βοσνιάδης πιθανόν απίστευσε ότι με του αναπληρωματικού. Μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά που θα κάνει με τους βασικούς. Έκανε λάθος. Ηρακλειδής! 5 γκολ από την Καστοριά στον τελικό με Χατζηπαναγή μέσα. Τώρα ξυπνήσατε μετά από 70 χρόνια να θυχτείτε για τα 6-1. 5-2. Η Καστοριά, πού είναι η Καστοριά. Ούτε ο Θεός την ξέρει πού είναι η Καστοριά. Αρκούδες έχουν πάει εκεί απάνω. Ο Νίκος λέει, ναι. ο Κουλιανός, ο κουμπάρος. Ναι, τι λέω. Ο Ατρόμητος έπαιζε τη χρονιά του στο κύπελο και ήθελε μόνο να για να αποκριθεί μετά την ήττα από τον Μπάς. Ναι. Να τα λέμε όλα. Ναι. Ναι, φυσικά. Ναι. Δεν διαφωνεί κανείς. Ωραία. Φυσικά ισχύει. Ψέματα δεν λέει. Ναι, ωραία. Αλήθεια λέει. Ωραία, το λύσαμε το θέμα. Πάει. Καθαρίσαμε. Το θέμα τελειώνει. Τελείς. Για να το καταλάβουν όλοι. Μπράβο. Εσύ που είσαι ο έξυπνος. Είμαι. Αυτός που τα λέει όλα. Τα λέει. Και θες να είσαι δίκαιος. Δίκαιος. Την Κυριακή ο Ατρόμητος θα ναι. εμφανιστεί με την ίδια δεκάδα. Θα χάσει ο Ατρόμητος την Κυριακή. Όχι, άλλο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα χάσει. Άκουνε. Αυτό είναι το προγνωστικό σου. Θα χάσει η ο Ατρόμητος. Η εκτίμησή σου και καλά. Θα φραγεί και όλα στο μάτς. Τι λέγε, τι θες τώρα παρακάτω. Λοιπόν, εντάξει. Η ευχή μου είναι να κερδίσει ο Ηρακλής την Κέρκυρα. Ναι. Εντάξει. Δεν σε βλέπω. Το κυριότερο από όλα είναι να ανέβει. Ναι. Εντάξει. Δεν σε βλέπω. Εντάξει, μην με βλέπει. Δεν σε βλέπω γιατί μετά μην μου λες ότι δεν σε πάω και με άφησε και η διαιτησία και αρχίζει να κλαις. Τώρα θα πεις. Δεν ανεβαίνεις λόγω πάω. Να πεις, από τώρα να το πεις. Ο ΠΑΟΚ άμα θέλει δεν ανεβαίνω. Συγγνώμη. Έχει τη δύναμη να μην με γουστάρει. Δεν μιλήσαμε για τον Κοτούλα. Ποιο Κοτούλα. Τον επόπτη. Τον γιο του τροπετίστα. Ο γιο του τροπετίστα. Ναι. Τον κάνα διαιτητή. Που ακύρωσε δύο offside. Εσύ δεν μου είπες ότι ο γιο του Τεβεκέλη είναι διαιτητής. Ναι, ωραία. Ωραία. Και δεν πρέπει, να εγώ δεν πρέπει να ανησυχώ. Φυσικά όχι να ανησυχείς, να κλαις. Όχι, δεν κλαίω ρε φίλε. Κλαίει ο αδύναμος. Εσύ τι είσαι δυνατός. Εσύ πες ότι είμαι αδύναμος. Έλα, κλάψε από τώρα για να πάρεις συνήθεια. Κατάλαβες. Θα σε δώσω και μαύρο χαρτί υγείας γιατί τώρα θα κάνω μια διαφήμιση ένα μαύρο χαρτί υγείας, να ξέρεις. Εγώ θα σε ντύσω γαλοπούλα γιατί με βλακίες φίλες. Μόνο σαν γαλοπούλα. Καλά, 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 καλά. Γαλοπούλα από τον πλανήτη Άρη. Πάρτε μία δώρο. Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, με σήμα των εξωγήινων. Έλα που σας έπιασε τώρα τους Ηρακλειδείς τώρα τη μεγάλη ομάδα έφαγε 6 γκολ. Τις Καστοριές 5 τρώγατε τώρα. Άιντε τώρα. Θυχτήκατε να το πούμε. Σπίτι, το τελείωσες. Το έβαψες. Όχι ακόμα. Όχι. Θα το βάψεις. Θα το αφήσω άβαφο. Φιλορωτάω. Τι με κάνεις με θα πάω να κάνω γκράφι. Κάνεις με ρεμέτια. Θα το βάψεις. Θα το βάψω. Αν θες να το βάψεις, ναι. θα πας στα Καραστίνα τα Κοσμάγλου. Ας, έχω πάει. Όταν έβαψε η κόρη μου το στάδιο, το σχολείο ΠΑΟΚ, πήγα στον Κοσμάγλου και το έβαψα το σχολείο. Γιατί παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα και δίνουν πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει. Η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος και επειδή πήγες και δοκίμασες. Με προτείνα και ιδέες. Ωραία. Η μνασιάρχη ήταν αυστηρή. Μπράβο. Λοιπόν, υπάρχουν τρία καταστήματα. Δυτικά Ιδάξη 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο. Κέντρο Φιλίππου 74 και Ανατολικά Εθνική Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Μπείτε τώρα στο callmall.gr και βρείτε σούπερ προσφορές σχετικά με το αυτοκίνητο. Από πάρκινγκ και πλήσιμο μέχρι εξειδικευμένες υπηρεσίες φορτίας του αυτοκινήτου με έκπτωση έως 70%. Δείτε από κινητό ή υπολογιστή ενώ με 50 τρόπους αγοράς μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει. Βγείτε τώρα στο callmall.gr και βρείτε πρωτότυπες λύσεις για το αυτοκίνητο σε απίθανες τιμές. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα με τον πολύ καλό μας φίλο, τον Κλειδαρά.
Δικό σου. Εμένα είναι πιο μακρινός φίλος. Είναι φίλος χρόνια όμως. Είναι δικός μου φίλος, αλλά εσύ το βλέπεις, θέλω να πω περισσότερες φορές, γιατί μένετε και κοντά να πούμε, κατάλαβες. Εντάξει, είναι οκ. Okay. Τι κάνει. Συνέχεια χαλάει τα μάξου, συνέχεια σένα βλέπει. Εγώ μια φορά θα τον ενοχλήσω τον άνθρωπο, μου ανοίξει το κουμπαρά. Τι σχέση έχει με τον πιδάρα. Πόρτες, αυτά, μπαίνεις, ξέρω εγώ, κλειδιά. Να αυτά. Δω... Ναι. Τον Κοσμά και τον Άγγελο να πεις ότι τους βλέπω συχνά. Τους δαγκώνεις και αυτούς κανονικά. Να τους δαγκώσω εγώ. Ναι. Γιάρωτα τους. Έτσι, μια δουλειά 300 ευρώ, πας εκεί δύο ψάρια. Δηλαδή τους έχεις για χαζούς. Δηλαδή όχι. Θα μπουν μέσα, μπορεί να πάρουν κάτι λιγότερο. Ναι, αυτό να μπουν μέσα, γιατί να μπουν μέσα. Θα πάρουν κάτι λιγότερο σίγουρα, ναι. Έλα, πάμε, εντάξει. Ενώ εσύ που τα βάζεις μέσα στην τιμή για τη διαφήμιση. Έλα, τελείωνε. Λοιπόν, Πετκανίτσας. Ναι. Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Ένας είναι ο κλειδαράς και δεν είναι λόγια. Περισσότερα στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Καλησπέρα, κόκκινε. Άσε την κλάψα και την κρίνια για τον Ηρακλή. Το πάω ξεφταίει που λες. Ούτε δεν θέλει να ανέβει ο μάθος. Δεν μαθαίνουν, δεν με κάνουν, δεν με ράνουν. Ή αφήνεις υπονοούμενα. Ή για ατρόμητο που έβαλε βασικούς. Εσένα δεν σε πειράζει. Εγώ δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο για τον ατρόμητο. Καλά έκανε και έπαιξε όπως έπαιξε. Εγώ λέω ότι αυτοί δεν έπαιξαν την Κυριακή. Δεν υπονοούμενο. Είναι συμφωνίες κυρίων. Όπως όταν έπαιζε Ηρακλής Παναθηναϊκός, δεν έπαιζε ο Θανάσης ο Δημόπουλος, γιατί ήταν επιθυμία του Παναθηναϊκού και συμφωνία με τον συγχωρημένο Θοδωρίδη. Και έχουν γίνει πολλά με πολλές ομάδες. Στην μικρή ομάδα έπαιρνε τα νικούς από τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο πράγμα έγινε και τώρα. Ναι. Είπαμε τι φταίει. Ναι. Το ότι ο Αμπάρης πλέον δεν μπορεί να τον φυλάκα. Τώρα τον είδε τον Αμπάρη δηλαδή. Δηλαδή αν το δει τον Αμπάρη. Καλώς ήταν. Δηλαδή τον Αμπάρη αν το δει στον δρόμο και σου πει παίζω τερματοφύλακας επαγγελματίας. Θα πει ρε φίλε, εσύ είσαι και καμιά χάσα από ταβέρνα να πούμε. Εντάξει τώρα, τι τερματοφύλακας. Άστο, πάμε παρακάτω. Πάχινες. Βάρινες. Και από εκεί και πέρα δεν θα φέρω την καταστροφή και το τέλος του κόσμου. Τελείωσε. Και η στήλη που διαβάζεται είναι πριν το. Δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι. Οφ. Η στήλη που διαβάζετε, το αν βάζει ο ΠΑΟΚ τρικλοποδιές στον Ηρακλή. Ναι. Εντάξει, ψαχτείτε. Τι τρικλοποδιές, δεν σας γουστάρουνε, ρε. Θέλει ο ΠΑΟΚ να πάρει το Καφτατζόγλιο. Τι θα το πάρει. Για να... Θέλει. Τι θα το κάνει το Καφτατζόγλιο. Για προκειμένου να αγωνίζεται. Μέχρι να γίνει τούπο. Το θέλει. Φυσικά. Θέλει ο ΠΑΟΚ να εξαφανίσει τον Ηρακλή με κάθε τρόπο. Ναι, δεν σας γουστάρουν καθόλου. Βρε, θέλει ή όχι. Θέλει. Ωραία. Ξέρει, τότε... γιατί. Συγγνώμη, τότε εγώ τι φαντάζομαι. Τους πουλήσατε οπαδική μαγιά να πούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε οπαδός, ναι. Ούτε μαγιάπουλα. Ναι. Εγώ λέω είναι πράγματα που συμβαίνουν ή όχι. Δεν σε θέλει. Πάει. Καλά κάνει και δεν με θέλει. Επειδή όμως είμαι δυνατός. Τι είσαι. Επειδή είμαι δυνατός. Ναι. Θα έρθω πάλι πίσω. Σιγάρε τη ραμόλα, σιγά. Δεν είμαι τη ραμόλα, δυνατός είμαι. Σιγάρε τη ραμόλα. Εγώ θα επιστρέψω. Φωνάζει για να σε ακούσει και να σε φοβηθούν τώρα. Ναι. Ποιο δεν με φοβηθεί. Θα σου στείλω τρεις κοτούλες να πούμε. Ναι. Πέντε μάτς. Ναι. Θα σου πω γαμα ανέβεις. Πώς θα ανέβεις. Δεν θα ανέβεις. Στο λέω εγώ. Γράψτον. Μετά θα. Δεν μας αφήνω πάω. Δεν σας γουστάρουν. Να έχεις όλα τα καλά του κόσμου γιατί ό,τι λες εσύ βγαίνει το αντίθετο. Μπράβο. Από τη στιγμή που λες εσύ ότι η Ηρακλής δεν ανεβαίνει, δεν ανησυχώ καθόλου. Αν είσαι ο τσοκαδόρος, θα πιάνεις όλα και τα παπούτσια σου 30 χρόνια. Αν ήμουν ρε φίλε, ναι. Άνθρωπος ο οποίος ζει από τον τζόγο, ναι. Από το στοίχημα δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Ναι. Θα καθόμουν, ναι. Θα έκανα άλλα πράγματα, θα έκτιζα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σκοτώνεσαι αυτή τη δουλειά κάθε μέρα. Όχι ρε φίλε, εγώ κάθομαι. Κάθομαι. Ναι. Ραπ θα διαβάζει ποτέ τα μηνύματά μου και βρίζει. Πάντα για μπάλα ή για πλάκα σου στέλνω. Δηλαδή τι θέλεις ρε πινελίκια. Τα ευρώ που χρεώνουμε τζάμπο βρίζει. Άισε, δεν ξαναστέλνω. Τα μηνύματα τα διαβάζει ο κόκκινος. Αυτός έχει αναλάβει τα μηνύματα. Αν δεν τα ο διαβάζει... Κουλούρης έχει 11 γκολ πλέον. Στα 20 θα κεράσεις και δεύτερο τραπέζι να φανταστώ. Ο Αλέφαντος στέλνει το μήνυμα. Βάλτε στοίχημα. Ναι. Στη Ροζαλία στα Εξάρχεια. Μια ταβέρνα. Εγώ έκανα τζαφέρες και ο Αλέφαντος. Στα Εξάρχεια δεν σε δίνανε. Εμένα με δίνουν στα Εξάρχεια. Mm. Γιατί με δίνουν στα Εξάρχεια. Γιατί για δεξιός είμαι. Γιατί. Τι είμαι. Γιατί με δίνουν. Με τέτοια καράβλα ύποπτο. Συνήθως είναι μαλλιά. Ακροδεξιός. Είμαι ακροδεξιός για να με δίνουν στα Εξάρχεια. Όχι ρε είσαι καραγκιόζης. Το λέω γιατί γυαλίζουν το κεφάλι. Συνήθως είναι μαλλιάδες. Τι είναι μαλλιάδες. Στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια είναι μαλλιάδες. Στα Εξάρχεια, ναι. Εγώ τα έχω καλά με τους μαλλιάδες. Τι να κάνω. Με τους μαλλιάδες τα έχεις. Μια χαρά τα έχω. Μόλις τις κοινωνίες τα έχω καλά. Αυτός ο Ηρακλής με το ρόστερ που έχει θα ανέβει κατηγορία μόνο αν γυρίσει ο χρόνος πίσω. Λέει. Παλέμαχη είναι, Γρηγόρη. Ναι, η αλήθεια είναι όλοι. Ο 681. Ναι, ο Αμπάρης ναι. Δεν προσπάθησε κανένα γκολ. Ο νόνο ήτο. Δεν μπορεί. Μπορεί. Δεν μπορεί.
Εκεί να, δηλαδή εκεί να πεις ό,τι θέλεις. Και πού φταίει ο Αμπάρης? Ο Αμπάρης δεν φταίει γιατί έβαγε τα γκολ. Ο Αμπάρης φταίει που είπε το προπονητή θα παίξω μπάλα. Το τελευταίο παιχνίδι του Αμπάρη πέρσι ήταν κόκκινο. Πού έπαιξε? Πέρσι, ναι. Δεν θυμάμαι πού. Σε κάνα μάτς ήταν κρίσιμο το μάτς? Δεν θυμάμαι. Ήταν βασικός θερματοφύλακας? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ο Βοσνιάδης έπαιξε τα περισσότερα. Ο Βοσνιάδης έπαιξε. Αλλά και ο Αμπάρης ήρθε χωρίς λεφτά να παίξει. Γιατί ποιος θα τον πλήρωνε για να παίξει δηλαδή? Ρε φίλε, ήρθε με την καρδιά και βοήθησε, ναι, όσο μπορούσε. Ποιος θα τον έπαιρνε, άμα είχε κακή καρδιά? Έχω μάθει, ναι, τι... να μην είμαι αγνώμονας. Ναι. Τι προσφέρει ο Αμπάρης? Ό,τι έκανε. Τι έκανε? Η παρουσία του, η εμπειρία του, η μια, ναι, του κουβέντα, οι, ναι, παραστάσεις που έχει, ναι, κάτι είναι κι αυτό. Συγκινηθήκαμε. Όχι, δεν το λέω. Να σου πω κάτι. Το λέω γιατί. Ναι. Δεν θα πω ότι δεν έχει καμία ευθύνη χθες, αλλά δεν θα το σταυρώσω από εκεί πέρα. Τι να το σταυρώσω? Τέλος, οπουδήποτε είναι δυνατό για να παίζει, πάρει, δεν κάνει. Και να το σταυρώσει το να πάρει με τόσα κιλά που έχει, θα πέσει ο σταυρός να μου. Τι να το σταυρώσει? Την καλησπέρα μου στα πολύ εργατικά παιδιά του Δημαρχείου. Τα οποία στέλνουν χαιρετισμούς σε μένα και στον Μπρουζ Γουίλις δίπλα μου. Ρε φίλε, στο Δημαρχείο είναι τεμπελχανάδες. Τρίζουν τα κόκαλα. Ναι. Είπα τα πολύ εργατικά παιδιά. Ναι, ρε εσύ Λευτέρη, θα τρίζουν τα κόκαλα όλο το φαλακρόν που έχουν φύγει από το. Είναι δυνατόν το λες Μπρουζ Γουίλις αυτόν? Αυτό ο τρεφίλ έχει κάνει μήνυση στον καθρέφη του. Πιστεύει ότι είναι ο Γουίλι που έχει σηκώσει περισσότερα κιλά πάνω από μένα, ας πούμε, για παράδειγμα? Α, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Τότε τι μιλάς για Μπρουζ Γουίλι και να πει. Είναι ωραίος άντρας. Το χιλιάρι το βγάζει. Είναι από του φαλακρού, ναι, οι οποίοι έχουν. Το βγάζει 5 λεπτά. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί να θέλει, ναι, και να πάρει και χάπι για να κάνει σεξ. Box. Δεν το ξέρω. Ξέρει box να παίξει άμα πάει. Δεν το γνωρίζει. Άμα λώσε με τον Μπρουζ Γουίλι, θα τον πλακώσει. Ηθοποιό είναι. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Καλύτερο ηθοποιό από μένα είναι ο Μπρουζ Γουίλι. Καλύτερο είναι. Αυτό ο οποίο, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι. Από σένα είναι καλύτερο αθλητή. Ναι, είναι ποιο? Είναι ένα που δεν με συγκινεί κιόλα, ο Τόμ Κρούζ. Ο Τόμ Κρούζ. Ο Τόμ Κρούζ είναι αθλητή. Πολύ καλό αθλητή. Τι κάνει ο Τόμ Κρούζ? Ναι. Τι κάνει ο Τόμ Κρούζ? Όλες τις επικίνδυνες σκηνές της ταινίας του, ναι, ναι, τις γυρνάει ο ίδιος. Ο Τόμ Κρούζ είναι ένας φελός, σου πω ότι είναι ο Τόμ Κρούζ, είναι ένας φελός που δεν βλέπει την κόρη του επειδή δεν έχει πάει στη σαντεολογία η κόρη του. Θέλει κάτι κλωτσιές ο Τόμ Κρούζ, άστον τον Τόμ Κρούζ. Ο Τόμ Κρούζ είναι ηλίθιος. Πάμε παρακάτω, άστον Τόμ Κρούζ. Τον μπαίνει στο ρινγκ με τον Απτόπουλο Τόμ Κρούζ. Δεν μπαίνει. Πάμε παρακάτω, λέγε κόκκινο. Σε έχει για πλάκα. Ποιο, ο Τόμ Κρούζ? Ναι. Ούτε τον ίδιο δηλαδή. Άστον Τόμ Κρούζ. Πάμε παρακάτω. Λέγε τα άλλα θέματα. Καλά, ρε. Έκλαψες για τον ΠΑΟ και εσύ τον Ηρακλή. Έκλαψες. Ναι. Πας σε ένα γυμναστήριο, ναι, και σε χρησιμοποιούν για σάκο του box. Έλα μια. Και κάνεις το μάγκα. Μια σου ρίξε, ρε κόκκινε. Μήνυση με έκανες. Όχι. Μια σου ρίξε. Και αγωγή. Μια σου ρίξα. Έκλαιγες εκεί στο δάσκαλο. Με χτύπησε την ώρα που πήγα να πάρω την αναπνοή. Δάσκαλε. Είναι βλάκα, δάσκαλε. Δεν μου λες ποιος είναι ο καλύτερος boxer εκεί μέσα. Ποιος είναι ο καλύτερος? Ο καλύτερος μποξέρ εκεί μέσα είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, ο οποίος παίζει στα 71 κιλά και μπορεί να γκρεμίσει. Όχι, εκείνος που έβλεπα που έκανε την μπάλα που ήταν γρήγορα. Εκείνος ο φαλακρός. Με ρωτάς. Εκείνος πώς λέγεται εκείνος? Με λέγεις ότι αυτός είναι ο καλύτερος? Όχι, δεν είναι. Ο καλύτερος είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος. Αυτός είναι καλός. Που... Ναι, ναι, ο φαλακρός. Ναι, είναι. Πόση ώρα τον έχω να το ρίξω κάτω? Τι, ούτε καλημέρα δεν πει. Τι να ρίξει κάτω, με αυτή την κοιλιά, με αυτά τα βυζιά. Εσύ η Λιάννη έχει μικρότερα βυζιά από εσένα. Λοιπόν, σου υπόσχομαι. Μου υπόθεθε. Μέσα στο μήνα. Ναι. Εντάξει, δέσμευσε. Δέσμευσε. Θα έρθω. Ναι. Να κάνω μια εβδομάδα προπονήσεις μαζί του και θα τον παίξω. Να τον παίξεις. Αυτόν θα παίξω. Ούτε το πουλί σου μπορεί να παίξεις. Άσε. Εντάξει. Μη. Δεν χρειάζεται. Αυτά κάναμε μικρή. Άσε τα κόκκινα. Τα κάναμε μικρή. Εσύ άμα ανέβεις δυο σκαλοπάτια πας στον άλλο όροφο. Μπορεί να σε καλά μπαλονάκι να πει. Εγώ λέω, θα έρθω να κάνω μια εβδομάδα προπονήσεις με τον άνθρωπο. Ναι, μην έρθεις καλύτερα. Και θα παίξω. Μην έρθεις. Εγώ θα το ζητήσω να με μάθει. Ναι. Εντάξει, θα με διαλύσει, αλλά εγώ θα παίξω. Θα παίξεις. Δεν είμαι κότσα και εσένα. Εντάξει, Γρηγόρη. Εγώ θα έρθω να παίξω. Μπράβο, Γρηγόρη. Εσύ λες τώρα. Τόμ Κρούζ και Μπρουζ Γουίλις, κάτι γιατί μπορεί να. Παιδιά, δεν το φύλακα είμαι και καταλαβαίνω. Δεν προσπάθησα, δεν γίνεται και ποτέ στην μπάλα, δεν έσκυψε ποτέ. Πώς. Μπορεί. Ρωτήσαμε κάτι και εγώ και ο Κωστής. Δεν μου λες τώρα, ο πυροφορίδης αυτόν τον έβαλε εκεί για να μπορεί ή να μην μπορεί? Είναι ένα θέμα. Ποιος τον έβαλε, ο Μυροφορίδης ή ο Βοσνιάδης? Αυτά συνονοηθήκαν και οι δύο. Γιατί πέρσι ο Μυροφορίδης με τον άλλον δεν είχαν συνονοηθεί. Και ξέρεις, η φασαρία έγινε γιατί δεν είχαν συνονοηθεί. Δηλαδή δεν είχαν καλή συνεργασία. Και από ό,τι έμαθα από το περιβάλλον του κυρίου Καρυπίδη, λέει καλά, εγώ να μην ξέρω και αυτός να ξέρει. Δηλαδή την εντεκάδα κτλ. Κατάλαβες θέλω να πω, Γρηγόρη? Πού να τα πιάσει αυτά, ρε Γρηγόρη? Όχι. Άντε, πάνε παρακάτω. Πάνε παρακάτω. Γιατί ο Μυροφορίδης, άμα δεν ήταν, δεν θα πληρώνονταν κανένα παίκτη κόκκινο. Α, το Μυροφορίδη, αφήστε το Μυροφορίδη να κάνει τη δουλειά του. Αφήστε τις ανακοινώσεις εκεί, θύρα 10, γιατί δεν φτουράτε. Άστε το παραμύθι. Άμα ήσασταν τίποτα και φωνάζατε για την αξιοπρέπεια του Ηρακλή, εντάξει. Χάσετε 2-0 από την Τριανδρία τώρα
Και από την Καστοριά 5-2 και σας πήραξε τώρα 6-1-7 συν. Εσύ θυμήθηκες κάτι που έγινε πριν από 1800 χρόνια. Άσε εγώ, το θυμάμαι εγώ τώρα. Μια χαρά θυμάμαι. Και τεσσάρες από την Άκη έχετε φάει. Και πήγατε να παίξετε για την Ευρώπη σε ένα Άκη Ρακλής 3-0 τους είχατε πάρει εδώ. Με 3-1 μαχάνατε, βγαίνατε Ευρώπη. Και σας φταίει για τον Μπαράζ. Ας μην τρώγατε 4-1 εκεί πέρα, να μην πηγαίνατε στον Μπαράζ. Αλλά αυτά δεν τα λέτε. Κέρδισαν την Άκη εδώ 3-0. Τελευταία αγωνιστική είπα να παίξουν στη Φιλαδέλφια. Άμα χάσουν με 2-0 βγαίνουν Ευρώπη. Άμα χάσουν με 3-1 βγαίνουν Ευρώπη. Άμα χάσουν με 4-2 βγαίνουν Ευρώπη. Και αυτοί φάγανε 4-1 και παίξανε μπαράζ. Και δεν κατέβηκαν στον μπαράζ. Για τέτοια ομάδα μιλάμε τώρα. Και τους πείραξε ο Ατρόμητος, πτάει καλά με τον ΠΑΟΚ. Βάλα και αυτή τη βρωμόγρια εδώ πέρα. Να λέω ο Ατρόμητος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Πώς θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ποιοι με βάλανε. Ποιοι με βάλανε. Δεν ξέρω εγώ. Από μόνος πάντως δεν τα λες. Ένα τηλέφωνο και ο Κασιαμπής έλεγε εκεί, δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν παίρνω αμαρτία πάνω μου, αλλά Κασιαμπής έλεγε το τηλέφωνο. Γιατί έχεις το τηλέφωνο του. Γιατί, μια χαρά, φίλος μου ο Κασιαμπής. Το παίρνω και στα γενέθλιά του 30 Ιουλίου το 1973 είναι. Ίδια μέρα με την αδερφή μου την. Ελάτε Εξάρχεια, λέει με Καρατζαφέρη και Αλέφα, ότι θα περάσετε καλά, σας περιμένουμε. Ναι, τι μας κάνετε. Μια τζατζίκι, μια πατάτες και 6 σοδίτσες για χώνεψη. Ναι. Δεκτό. Έβγαλε τη χρονιά Ηρακλής χθες με κανένα. Μισό λεπτό. Και εκεί στα Εξάρχεια που κάνετε τους αναρχικούς γενικότερα κτλ. Καλά κάνετε και τους κάνετε. Δεν παίρνετε να τους μπαμπάδες σας που είναι γιατροί, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλοεισαγγελείς και μεγαλοπολιτικοί. Να τους πλακώσετε πρώτα τους μπαμπάδες σας. Να κάψετε τα μάξια των μπαμπάδων σας. Εσείς που κάνετε τους κομμουνιστές, τους αναρχικούς και τους αντιεξουσιαστές. Γιατί οι περισσότεροι χεσμένοι στο τάλιρο είστε, ξέρω. Εντάξει. Άστε το παραμύθι λοιπόν. Άστε το παραμύθι. Πάμε στα Εξάρια, μας κάνετε τα. Άιντε. Ο Άλεξ λέει: έβγαλε τη χρονιά ο Ηρακλής και με κανένα κόστος. Ο Αμπάρης τελειωμένος ήταν έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Ναι. Γιατί να μην πιστεύει ό,τι θέλει. Τον είπα: μπορεί να πιστεύει. Καλά κάνει και πιστεύει ό,τι θέλει. Εσύ την κοινή γνώμη, αν δεν προσβάλλει. Είδες να τη χειραγωγώ. Ναι, μην τη χειραγωγείς την κοινή γνώμη. Δεν τη χειραγωγώ. Ούτε τον είπα τίποτα. Λέω: μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Ναι. Έκανε ο Ηρακλής από τη δεύτερη ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Λογικό φαίνεται. Δεν είναι για συναχωρία. Έτσι ακριβώς. Όχι, φίλε. Σωστά. Φίλοι. Δεν επιτρέπεται ο Ηρακλής να τρώει 6 γκολ. Ναι. Έχει άποψη και για τον Τόμ Κρούζ. Δεν θα τρελαθούμε. Ρε πάτε καλά, σε λίγο θα μας πει και άμπαλο το Μέση. Για σένα να. Ο Τόμ Κρούζ δεν βλέπει την κόρη του επειδή δεν έχει πάει στη σαϊοντολογία η κόρη του. Δεν βλέπει το παιδί του. Πόσο μαλάκας μπορεί να είναι ο Τόμ Κρούζ. Δηλαδή το παιδί σου πάει και να γίνει και καλόγρια, να γίνει ό,τι γουστάρει. Το παιδί σου δεν πάει να κοπρίτη να πούμε. Θα διέσαι αν η κόρη σου. Εμένα η κόρη μου ό,τι και να κάνει. Κάτι το οποίο δεν το θέλει. Ξέρω σίγουρα ότι θα τρελαθεί αν πάει να γίνει καλόγρια. Ναι. Θα πηγαίνει στο μοναστήρι. Ού, θα την πηγαίνω. Φασόλια στο μοναστήρι. Θα ανάβει και η κερκιά. Ό,τι θες θα κάνω για την κόρη μου. Πλάκα κάνει, είναι επιλογή τη. Τα παιδιά είναι ηλίθιε, δεν είναι κτήματά μα. Εννοείται. Τα παιδιά δεν είναι κτήματά μα. Εννοείται. Δεν είναι τα παιδιά κτήματά σου. Είναι από τα λίγα πράγματα που σε χαίρομαι στο τύπο. Τι να με χαρίζει, κόκκινα, τι να με χαρίζει. Είσαι δίκιο. Θα σπουδάσει. Θα σε κάνει. Ό,τι γουστάρι δεν θα κάνει. Ο μεγαλύτερο. Τα δημιουργείται τραύματα και μετά παντρεύονται τα παιδιά. Όχι. Και σου βγάζουν να πούμε μετά και βγάζουμε μετά. Το δράμα είναι ότι πρέπει να πας σε αυτή τη σχολή. Ναι. Πρέπει να ακολουθήσεις τη δουλειά του μπαμπά. Του μπαμπά. Πρέπει να κάνεις αυτό της μαμάς. Της μαμάς. Έχουμε ένα όνομα εμείς στην κοινωνία. Ναι, ναι. Θα πάρεις αυτόν γιατί είναι αλλοδαπό. Θέλει το παιδί. Ναι, ναι. Είναι ο πατέρας του γιατρός. Κοίτα ναι. Ο μπαμπάς του γιατρός. Ναι, τον κάνουμε γιατρό. Θέλει το παιδί να γίνει δικηγόρο. Αυτό, ναι, θέλει να γίνει δικηγόρο. Ή θέλει να γίνει άλλη ειδικότητα. Μάλιστα. Μην γίνεις για αυτή η ειδικότητα, γιατί είναι κρίμα, θα χάσει τόση πελατεία. Ήθιστε. Δηλαδή, το βάζουν το παιδί. Ήθιστε. Ήθιστε. Έχεις δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο, σήμερα συμφωνώ. Ήθιστε αυτές εδώ οι πιέσεις να τις βάζουν οι καριόλες οι μάνες. Οι πατεράδες είναι πιο μαλακοί. Γιατί πρέπει να βάζει και. Δεν είναι βρισιά. Δεν είναι καλό. Δεν είναι βρισιά. Δεν είναι καλό. Δεν είναι βρισιά. Η μητέρα δυστυχώς επειδή είναι πιο εύκολο να μιλήσει στο παιδί από ότι ο πατέρας προσπαθεί να επηρεάσει με τον τρόπο που είπες. Ναι. Εντάξει. Καλησπέρα κύριε Κόκκινη και στο Jason Statham από δίπλος. Ποιος είναι ο Jason Statham? Αυτός εδώ που χαίρεθησαν. Jason Statham. Τι είναι ο Statham Jason? Τι είναι, Jason τι είναι αυτό? Statham. Ηθοποιός. Ηθοποιός. Ωραία. Λοιπόν, αυτό να το δει, θα σε παραδεχτώ. Αυτό είναι πιο κοντό από σένα. Ναι. Άμα ξέρει πολεμική τέχνη, πώς θα το δει. Τι πολεμική τέχνη. Αυτό θα σε δει. Δεν θα σε δει. Θα σε κάνει με ένα δάχτυλο και τελείως. Θα χειρότερο. Ναι. Ο κλαδά θα μείνει μισό να τον κάνει έτσι. Τι, ο κλαδά. Τόσο καλό. Για πάρε μάλλον με τον κλαδά, τι θα πάθει. Άσερε τώρα. Ξεφουσκώσει σαν σαμπρέλα χοντροπαλάρα που με. Άσε με τον κλαδά. Άσερε τώρα. Κλαδά. Θύρα 4. Άσε. Δάχτυλα σαν τανάγε. Λέγει άλλα θέματα. Με έβλεπε και με χαιρετούσε και με τα, λέγε, και με τα 6 δάχτυλα. Λέγε, καλά. Δεν κατάλαβα τώρα. Σαλά έκανε. Χαρούμενο, ευτυχισμένο. Έλα, τελείωνε, τελείωνε. Δεν κατάλαβα. Αηδία το κατάτησε. Τελείωνε. Η χαρά του σήμερα που έφαγε 6 γκολ να κλείσει. Για σένα το κόμπλεξο δεν θα δει το Πάοκ να περάσει. Καλά σε κάνει ο Πάοκ, ρε. Να μην βγάζετε το πανό εναντίον τη μάνα του Σαββίδη.
Στην Τούμπα δεν βρίζουνε μάνες. 25.000 κόσμο βρίζαν τη μάνα του Διούδη. Ναι, με κεριά ήταν και με θυμιάματα. Ναι, ναι, ναι. Καλοί άνθρωποι στην Τούμπα. Κύριε των δυνάμεων. Λοιπόν, για να το τελειώσουμε το κολοθέμα με τον Ηρακλή. Άφησε Μαρτιών. 7 συν. Πόσο έδινε το 7 συν. Έψαξες. Δεν παίχτηκε. Δεν με νοιάζει. Πόσο έδινε, ξέρεις. Θα το δω τώρα. Θα το δω, δεν έχω ιδέα. Πολύ ευχαριστώ. Το 1-6 σκορ πόσο έδινε, ξέρεις. Πολύ ευχαριστώ να το δω. Αφήστε το, αφήστε ήσυχο τον Ηρακλή, τον Βοσνιάδη και τον Μυροφορίδη. Αφήστε τον Ηρακλή, ο Θανάσης Παπαδόπουλος είπε τίποτα μετά το 1-6. Α, στη θύρα 10 τη λέει. Είπε τίποτα. Η θύρα 10 ναι. Έχει δικαίωμα να λέει. Καλά, είναι οπαδί. Αυτό που απαιτούν όμως ναι. Για μένα. Ναι, τι. Αγγίζει την ηρεμία της ομάδος. Διαφωνώ οριζόντια και κάθετα. Λοιπόν, καλά κάνουν και λένε ναι. Ό,τι και αν λένε, ναι. Αλλά του απαιτούμε την απόλυση του Βοσνιάδη. Λοιπόν, θα πάμε να φάμε με τον Βοσνιάδη. Συγγνώμη, δεν έχουμε μάθει. Θα πάμε να κάνουμε το τραπέζι στο Βοσνιάδη και θα το ρωτήσουμε. Ήξερες. Γιατί ο Καρυπίδης δεν ήξερε πέρσι. Αυτό θα το πούμε. Εντάξει. Και άσε τώρα τις ιστορίες και τα άφεσε Μαρτιών. Θα πάρουμε τον Βοσνιάδη, θα του πάρουμε μια μοσχαροκεφαλία, του κάνουμε εμείς το τραπέζι. Πούμε, Αλέκο, έλα εδώ να πούμε. Ήξερες. Ή δεν ήξερες. Γιατί ο Καρυπίδης πέρσι δεν ήξερε με τον Πανιόνι. Εσύ τι υπενήσε τώρα. Δεν υπενήσομαι, εγώ μιλάω. Άσε τι υπενήσομαι εγώ. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Ήξερες ρε ή δεν ήξερες. Αυτό. Πάει τελείως. Πάει τελείως. Πώς με έκοψε και δεν πήγα χτες εκεί πέρα. Να βγάλω κανένα μπέμπελι και να τρελαθώ. Τι να βγάλεις? Ναι. Μπέμπελι να βγάλω. Μπέμπελι να βγάλεις. Να ακούω και εσένα να λες βλακίες. Έλα ρε τέλειο, θες να πας στο γήπεδο. Και να γυρίσεις το μυαλό μου περισσότερο. Για άλλα θέματα υπάρχει τίποτα να πούμε? Θες το βγάλαμε βλάκα τον άλλον ή... Ηρακλής, περίμενε. Πατρίδη, λέγε. Ηρακλής, λέγε. Ηρακλής. Over 3,5. Over 3,5. Το 7 συν θέλω, ας το over 3,5. Δεν με ενδιαφέρει το over 3,5. Το 7 συν θέλω να δω. Θα μας φάσει κανένα μια εκπομπή τώρα εδώ. 7 συν θέλω να δω, λέει 31. 31 μονάδες. Πότε πληρώνονται οι παίκτες του Ηρακλή? Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, πότε θα πληρωθούν? Πληρωθήκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί μετά το Άρης πάω και ένα-δύο πληρώθηκαν οι παίκτες του Άρη. Ξέρετε, καμιά 800 χιλιάρικα. Ναι. Με ναι. Μπλοκαρισμένο το λογαριασμό πληρωθήκαν. Πώς πληρώθηκαν? Ναι, πώς έγινε. Έφερε και ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, μαύρα τα έφερε. Παπαδόπουλος. Τι είπε μαύρα, ρε φίλε. Πώς τα έφερε? Τα έφερε, τσέπη του και τα έβγαλε. Μαύρα δηλαδή. Τι μαύρα, ρε φίλε. Τα βάζει λογαριασμό του και ναι. Τα δίνουν αυτά για τους παίκτες. Τα δίνουν στους παίκτες. Για μισθοδοσία. Αφού ήταν μπλοκαρισμένοι οι λογαριασμοί. Α! Έβγαλε άλλα λεφτά. Άλλα έφερε. Ναι. Ένα 100 έχει δώσει μέχρι τώρα. Τώρα τα πάρει πίσω, αύριο. Θα τα πάρει πίσω, λέει. Λέγε, θα τα πάρει από πουθενά πίσω, λέω από κάνα διαρκείας, κάνω αυτό. Λέγε ρε Γρηγόρη, λέγε ρε. Σφιγμένο σε βλέπω, ρε. Σφιγμένο σε βλέπω. Δηλαδή, αιμορροίδες έχεις. Σφιγμένο σε βλέπω. Άμα σου κάνω τέτοιες ερωτήσεις, τι υπενήσε σε κάτι και υπενήσε σε κάτι. Άσε εγώ τι υπενήσω. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Λέω τώρα που τα έβαλε τα λεφτά ο κύριος Θανάσης Παπαδόπουλος, τον Πάπας, πώς το λένε. Τώρα μεθαύριο θα τα πάρει πίσω, λέω. Θα τα πάρει πίσω, αυτό ρωτάω. Δεν έχεις να μου απαντήσεις. Μέχρι όβαρε, μέχρι 6 δεν έδινε το 7 συν. 6 συν 1, ναι, πόσο έδινε. Μέχρι το 6. Πόσο έδινε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, ε. Λοιπόν, ψάχνουν ακριβές σκορ. Ναι, το ακριβές σκορ πόσο έληξε. Το 1-6 πόσες μονάδες έδινε. 14 πλήρωνε το. Ποιο? Τα 6 σκορ. 14. 14. Τώρα είναι να έχει. Μια χαρά, ου, ε. Καλά είναι. Καλά είναι. Δεν άκουσα όμως. Και άλλοι βγάλανε διαμαρτυρία, η θύρα 10. Είναι πίσω αιώνες πες τους. Δεν είναι, υπάρχει όμως. Είστε αιώνες πίσω πες τους. Άστε το. Εντάξει. Αφήστε ήσυχο τον Βοσνιάδη και τον Μυροφορίδη. Καθίστε καλά. Πέρασε πάει. Τελείωσε. Λέγε. Άλλα θέματα. Αθώσαμε τώρα. Εντάξει. Τους αθώσαμε. Ποιους αθώσαμε. Εντάξει. Εντάξει. Βάλα τον αμπάρι εκεί. Αν διασυρθώ εγώ σε ένα παιχνίδι. Βάλα τον καημένο τον αμπάρι. Να γελάνε. Βάλα τον καημένο τον αμπάρι εκεί πέρα. Και σας φταίω πάγω με τη βίντεο σας, ε. Και ο Άρης με την ΑΕΚ, ε. Μου έφταιγε ο πάγω με τη βίντεο. Ναι. Μ' άκουσα εγώ να κράζω τον πάγω. Δεν λέω, λέω για τους άλλους λέω. Ή να κράζω. Σας έφταιγε ο πάγω με τη βίντεο. Εγώ λέω ότι ο πάγω με τη συμπεριφορά του. Ναι, ναι. Εσύ έλεγες. Κάνεις τον έξυπνο και έδωκε την ψυχή και από μένα. Ναι. Θα είσαι ειλικρινής. Ναι, ναι. Μου λέγες ιστορίες. Ναι, ναι, ναι. Και σου λέω και δεν πήρες τηλέφωνο αν ήξερες. Και είσαι σίγουρος. Το έκανα ή όχι. Ναι, ρε Γρηγόρη. Βρίσατε τον πάγω με τη βίντεο. Ποιος τον έβρισε. Και τον Άρη με την ΑΕΚ. Ο πάγω διάλεξε και είπε. Εγώ, Ευρώπη, πού να φτάσω. Ναι. Λοιπόν. Ήταν άθλιος με τη Βίντι ναι. Και ήταν φανταστικός με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τι από εγώ ψέματα. Αυτό που βλέπω λέει. Και σας έφταιγε ο Παναθηναϊκός ότι στήθηκε. Έτσι, έτσι λέγατε. Εσύ δεν είπες ποτέ, άκου φίλε. Ναι. Εσύ έβγαινες και έλεγες πάντα. Εσείς είσαι στα νικόμενα της ΑΕΚ. Εσείς είσαι στα νικόμενα του Ολυμπιακού. Εσείς του Παναθηναϊκού. Για το φίλο στο Δόνι και τον Παναθηναϊκό που κατέβηκε λάθος όπως είπες, δεν είπες κουβέντα. Λοιπόν. Τον έβγαλες. Ότι είναι θελός και ότι είναι Γκουαρδιόλα. Μπες στο rapto.gr, ναι. Δες την εκπομπή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό. Ωραία.
Δες στις συνθέσεις των ομάδων όταν κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός με 4-4-2 με 2 φορ. Ναι. Το τι που σλούκι τρώει ο Δόνης. Τι που σλούκι τρώει ο Δόνης. Είπες ότι είναι τρύπημα. Τι τρύπημα λέει. Αυτά που λες για Ηρακλή, Πάοκ και Άρη, τα είπες. Ότι είναι τρύπημα για, για τον Ατρόμητο. Πότε μίλησα εγώ για τη λέξη τρύπημα, πότε την είπα. Τρύπημα. Που λέω είστε υπάκουα παιδιά. Άκουσες να λέω, είστε φίλοι. Άκουσες να λέω εγώ υπάκουα παιδιά. Εκτός από το Ατρόμητο Πάοκ που λέω θα χάσει ο Ατρόμητος γιατί είναι κακή ομάδα όταν παίζει με τον Πάοκ. Είπα τίποτα τέτοιο. Είπα το Δόνη τον έσκισα. Τον έκανα δάχτυλα. Τον έκανα τρομερή αυτή. Δεν μιλάει για 2 χρόνια. Τον έσκισα κανονικά. Αφελέστατο τον είπα. 4 το δεύτερο σέντερφορ δεν σε ωφελεί, τον είπα. Τη διάρκεια του παιχνιδιού 3 λεπτά πριν φάει το πρώτο γκολ, λέω τρώγεται ο Δόνης να φάει το πρώτο γκολ, του είπα. Τι άλλα πω ρε, χέστη, τι θες να πω άλλο. Τι θες να πω άλλο ρε, χαϊβάνι, παχύδερμο, άλλα θέματα. Εσύ μιλες για μένα. Ναι, για σένα τώρα. Παχύδερμο. Καθρέφτης είναι αυτός που βλέπεις. Καθρέφτης. Ναι. Εγώ βλέπω εσένα τον καθρέφτη στα μούτρα μου. Βλέπεις αυτός και του φωνάς παχύδερμο. Μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Λέγει άλλο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να πω. Ναι. Είναι ότι... Ότι. Για καφέ, φαγητό και τσιγάρα γίνονται όλα με ένα stop στα καντίνα pit stop με... Το κόκκινο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Και όμορφα. Σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Με πολύ καλή εξυπηρέτηση. Σωστό. Παλαιού σταθμού 36 δυτική ίσως με τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αλογέφαιρα Σταυρούπολη. Ρε κόκκινα το πούμε να μας ανοίξει και μια καντίνα εκεί, κόκκινη εκεί στην Τούμπα. Με έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι αν θα γίνει θα σε βάλει υπεύθυνο. Με βάλει. Ναι. Ξέρεις θα γίνεται εκεί, το κόκκινο αυτοκίνητο. Να το ασφαλίσει όμως κιόλας πέφτουν γιατί. Με πρόλαβε. Ναι, έτσι να τον πεις. Με πρόλαβε. Έτσι να τον πεις. Έτοιμος ήμουν. Έτσι το αγόρι μου. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που μιλάς σωστά. Ακριβοδίκαια. Όχι. Σωστή. Δεν θα σε πω κανένα σωστά ή λάθος. Μιλάς δίκαια. Λοιπόν. Υπενθυμίζω 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Ναι. Ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό στο Facebook. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Εσχιάδης Μπαλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών όπου μπορείτε να αποκτήσετε είτε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai όποιο καινούργιο μοντέλο θέλετε με όφελος τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Ακούσατε καλά? Και αν δεν είπαμε καλό μήνα σε όλους. Έτσι ξεκινάει ο μήνας. Με μία ακόμη σούπερ προσφορά, την οποία θα βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που είναι τα περισσότερα αυτοκίνητα έτοιμο παράδοτα, ή να μάθετε περισσότερα τηλεφώνοντας στο 2310-596-596. Και να είσαι Ηρακλής, να έχεις δώσει τον καναπέ σου και να πάρεις διαρκείας, να τρως το εξάμπαλο και να γυρνάς σπίτι και να κλείς τα πατώματα. Χαιρετίσματα στον Αντωνιάδη από τον πρωταθλητή Ιβάν. Με διαφορά. Το καλύτερο μήνυμα που έχει έρθει σήμερα. Το ξαναδιαβάζω. Και να είσαι Ηρακλής, να έχεις δώσει το καναπέ σου για να πάρεις διαρκείας, να τρως το εξάμπολο και να γυρνάς σπίτι για να κλείσεις τα πατώματα. Χαιρετίσματα στον Αντωνιάδη από τον πρωταθλητή Ιβάν. Μπράβο ρε 504. Με διαφορά το καλύτερο μήνυμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το 2310-93 είναι δικό σας. 9.55 και όλο το μήνυμά στο 54.340. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, εκεί όπου σας δίνουν την οριστική διαγραφή σε 1 λεπτό και παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ να πω επίσης για τους φίλους οι οποίοι μας ακούν ότι στο www.stopart.gr μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Λοιπόν, το 2310-93 είναι δικά σας, μόνο 2 γραμμές είναι ελεύθερες. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Ναι, καλημέρα. Χαίρετε. Ναι. Γεια σου φίλε. Γεια σας, τι κάνετε. Είδα μία. Ο Τωμόπουλος είναι από Νέα Υόρκη. Τι κάνετε κύριε Κώστα. Καλά είστε. Μια χαρά. Πολύ καλά. Μια χαρά. Η Ελλάδα τι λέει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Είδα για αυτό το παιδί ρε εσύ. Είναι, τι να πω, κανάλι, δεν θα αναφέρω κανάλι. Δημοσιογράφος να λέει από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε ότι σκοτώθηκε
ήταν ένας φασίστας, ένας ναρκωμανής, ένας τέτοιος. Είναι ντροπή του. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Υπάρχουν και αυτά δυστυχώς, κύριε Δομόπουλε. Ελληνικό κανάλι. Να λέει, σκοτώθηκε ένα παιδί που ήθελε να κρατούσε τη σημαία. Δηλαδή εμείς εδώ στην Αμερική που κάνουμε παρελάσεις με σημαίες, με. Μας απαγορεύουνε. Και στο σπίτι μου κάθε μέρα να έχω. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά. Κοίταξε να δεις, εδώ φταίει το κράτος. Η εκάστοτε κυβέρνηση που πέρασε φταίει. Τι λέω φταίει. Έπρεπε διαμέσω της Ευρώπης, διαμέσω αυτό και ζητάει να πάνε η Ευρώπη, έπρεπε να ζητήσει τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αυτά που μπορεί να έχει κάθε μέρα ο καθένας. Αυτό που πιστεύει και αυτό που είναι. Δυστυχώς κάποια πράγματα λέγονται με περισσή ευκολία. Και με καθόλου σκέψη. Αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα. Και με αλλά ντράπηκα να δω δημοσιογράφο, δεν θέλω να πω το όνομά του. Δεν θέλω να το πω. Δεν ούτε το κανάλι, ούτε το όνομά του. Δεν αξίζει το κόπο. Με τόση άνεση είπε ήταν ένας ναρκωμανής, ένας φασίστας. Εύχομαι να μην τύχει το αδερφός του, παιδί του, δικός του άνθρωπος, γιατί τότε θα νιώσει πόνο. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στα αθλητικά. Το κρίμα στο λαιμό του αυτονού και αυτονού που είπε. Τι έγινε άλλο, τα αθλητικά θυμάσαι τι είχα πει και στην εκπομπή από την Ελλάδα. Ότι? Ότι ο ΠΑΟΚ, η αρχή ξεκινάει από τον τερματοφύλακα τον Πασχαλάκη. Ναι. Τον προπονητή του, το δυνατό πορτοφόλι που πληρώνεται, που ο κάθε παίχτης πληρώνεται και οι καλές επιλογές παιχτών που έχει. Ναι. Και για τον προπονητή του είχα πει τη γνώμη μου σε πολλούς φίλους και σε πάρα πολλούς και εδώ και εκεί. Για ποιον προπονητή? Ότι ο προπονητής, αυτό δεν το είχα πει στην εκπομπή, όπου θα πω τώρα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι πανέξυπνος, μέχρι και μπλόφες κάνει, εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ξέρει να μπλοφάρει, ξέρει να δείχνει αδυναμίες μέσα στον αγώνα για να τον κάνει τον αντίπαλο να βγαίνει μπροστά και να τον επιτίθεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει χώρους που άλλες ομάδες απέναντι στον ΠΑΟΚ που δεν έχει τα καλύτερα χαφ, τα εξαλοχτάρια του, δεν βρίσκει χώρο. Είναι πολύ καλό αυτό που λες. Συμφωνούμε απόλυτα. Να είστε καλά, αντίο. Να είστε καλά, βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει χώρους σε όλο το πρωτάθλημα, σαν ομάδα και ευνηδιασμούς, αρκετά περισσότερους από όσο τον έχουν βρει ανοιχτό τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σωστό. Πολύ ωραία παρατήρηση. Μ' άρεσε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Ένα μήνυμα. Ναι. Τι κύριε Κόκκινε, με εξητάρει πολύ η εκπομπή σας. Και αυτό έξυπνο. Παρακαλώ. Έλα, Κόκκινε. Οχ. Έλα. Δεν μου λες. Για δεν είπες το Θεία από το Σικάγο, να πούμε το πριν, ότι άμα σκάσει εκεί κανένας στην περιοχή του, να πούμε, και παριστάνει τον JR με τον Καλάζνικοφ, να πούμε, τι θα τον κάνει. Θα του χαρίσουν κάστανα. Ναι, ο άνθρωπος δεν είπε κάτι για την περίπτωση. Είπε για τον δημοσιογράφο, ο οποίος μίλουσε... Άσε βρε τώρα, βρε τώρα. Θα είσαι δίκαιος. Δεν αναφέρθηκε για το περιστατικό. Είπε για κάποιον δημοσιογράφο... Τέλος πάντων, επειδή ο Κώστας έθεσε ένα ερώτημα και δεν πρόλαβα να απαντήσω χθες. Όχι, Κώστα μου, δεν είναι βλάκας. Είναι γιγαντιαίος βλάκας. Ο λόγος. Γιατί ρε φίλε πρέπει να είσαι φελός να είσαι τώρα 30 χρονών, να έχεις ποτίσει το μυαλό σου, να πούμε, με εθνολαϊκισμούς και κόλπα και έτσι, και να πάρεις, να πούμε, το Καλάζνικοφ και να παριστάνεις τον... Ποιο παριστάνεις ρε φίλε, να πούμε, 30 χρονών που έχεις και παιδάκι, τι νομίζεις ότι είσαι? Να πάρεις, να πούμε, άντε, τέλος πάντων. Απλά να σου πω κάτι, επειδή η αντιπάθειά μου προς το σώμα της αστυνομίας είναι τεράστια. Ως μια μορφή εξουσίας, ας πούμε, για ποιο λόγο το λες αυτό? Για την κατάχρηση εξουσίας. Ποια κατάχρηση, ρε, ποια κατάχρηση. Φίλο αστυνομικό δεν πιάνεις ποτέ, κανέναν. Χασάπι. Χασάπι πιάνεις. Χασάπι πιάνεις. Λοιπόν. Στρατιωτικό πιάνεις. Στρατιωτικό εξαρτάται. Άμα είναι έτσι κι ένας κοντός. Εύχομαι να ερωτευτείς καμιά μπατσίνα και να παντρευτείς να σε δω. Τώρα, ρε, τώρα είναι αργά. Τώρα γιατί είναι αργά, τι νέο παιδί. Συνέχισε, συνέχισε. Πόσο είσαι, 20-22, πόσο είσαι? 40. Αυτός. Ποιο άλλο? Σταμάτα, ρε, μην τον κόβεις, ρε. Λοιπόν, άκουρε, άκουρε, σηκώκινε μία. Τι έγινε, ρε, με το αμερικάνικο δολάριο? Τι έγινε με το αμερικάνικο? Έρχεται, ακόμα έρχεται. Πληρώνονται κανονικά.
Βέβαια, βέβαια. Μια χαρά πληρώνει. Χαμηλά την μπάλα, πληρώνεται κανονικά. Ναι, χαμηλά την μπάλα, ρε φίλε, την είχε χθες ο Ατρόμητος. Πλάκα μας κάνει. Ισχύει, όντως. Δικαιούσε να διασκεδάζεις. Σταμάτα. Όχι, δεν είναι θέμα διασκέδασης. Γιατί έχετε πιάσει, να πούμε, την τσαλτιδιά τώρα. Ο Πάοκ φταίει, ο Πάοκ φταίει. Τσαλτιδιά, τσαλτιδιά, τι είπες. Τσαλτιδιά, βέβαια. Τσαλτιδιά, δεν μου λες. Ο Τσαλτίδης, ρε φίλε, όταν... Δεν με λες ρε φορτωμένα μαγιά τώρα και να κάτσει κάτι για να ξεφορτώσεις. Σταμάτα λίγο να μιλείς. Ο Κουλούρης στο παλτό θα παίζει την Κυριακή. Αμάρε κόκκινε. Ο άνθρωπος παίζει. Ο Γιαννούλης θα παίζει. Όχι, δεν θα παίζει. Ο Χατζησαΐας θα παίζει. Όχι ρε, δεν θα παίζει. Γιατί γουστάρω, ρε. Γιατί έτσι γουστάρω, ρε. Γιατί έτσι γουστάρω, τι θες. Έτσι γουστάρω εγώ. Κοίταξε να δεις, κοίταξε, επειδή δεν μιλάς με κανένα φελό, θα σου πω κάτι. Επειδή ο πρόεδρος μου στην αρχή πήγε με το σαυρό στο χέρι. Και έφαγε παπάντζα, ναι. Και κατάλαβε ότι ξέρεις τι, και την Μπαρσελόνα να φέρω εδώ πέρα δεν παίζει πρωτάθλημα, φίλε μου, άμα... Φυλάχτηκε! Αλήθεια! Φυλάχτηκε! Πρέπει να κάνεις 10 συγκεκριμένες μεθόδους. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Τις κάνουμε, ναι. Τελείωσε. Α, δεν σου πέφτει λόγος και μάλιστα μη ζηλεύεις που δεν μπορείς να ζηλεύεις. Δεν ζηλεύω. Μια ερώτηση. Τελευταία. Δεν θα μπορέσεις, κοίταμε. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να τις κάνεις. Πίστευε. Δεν έχεις το ειδικό βάρος. Καλά. Μπορείς να πιστεύεις ότι θέλεις. Δεν μου λες. Τόσα χρόνια που το κάνανε. Τόσα χρόνια που το κάνανε, γκρινιάζες. Εκλεγές. Φυσικά. Εδώ τώρα περίμενε ρε, εδώ κλαίει τώρα ο Ολυμπιακός ρε, που έχει 200 πρωταθλήματα. Εμένα που έχουν σφάξει ένα εκατομμύριο φορές δεν δικαιούμαι να... Σφάξει ρε. Άκου λίγο τώρα μια ιστορία λίγο, επειδή μας έχεις πει για... Θα μας πεις και ιστορία ρε προκλητική Ναι, να μας πει. Άκου για το μεγάλο Ηρακλή να πεις δεκαετίας 80 που τερμάζει τρίτος, τερμάζεις μία φορά τρίτος, μία φορά. Τελευταία φορά που βγήκε στην Ευρώπη πότε ήταν ρε, εσύ θυμάσαι? Ναι, το 2006 με την Βίσλα Καρκοβίας. Πόσα χρόνια είναι από τότε μέχρι τώρα? 12. Εσύ. 12. Από εκεί και πριν, μήπως είχες γύρω στο 2001-2002, από εκεί και πριν μήπως είχες γύρω με τη Σερβέ το 1989, πλάκα μας κάνεις. Όχι, πάντων, με τη Σιόν ήταν, αλλά κοντά. Τέλος πάντων, θα σου πω κάτι. Επειδή ξέρω ότι συμπαθείς πάρα πολύ το Μυροφορίδη λόγω επωνύμου, να πούμε, γιατί σου θυμίζει τις live καταστάσεις που ζεις Μεγάλη Παρασκευή, να πούμε, στον ίδιο Θεράποτα και τα κόλπα, να πούμε, εκεί πέρα. Πες πρε παιδί μου να φορέσει κάνα περουκίνι σαν τον Κωνσταντινίδη και να βγαίνει και να λέει «Δεν έχουμε αίσθηση, σώστε μας, βοηθήστε μας» και να πηγαίνει να μοιράζει χαρτάκια έξω από τις εκκλησίες και να λέει ένα ευρώ δώστε στην εκπομπή του. Η χαρά που πήρες από χθες είναι απερίγραπτη, δεν κρύβεσαι. Ας τώρα μιλήσει τον άνθρωπο. Εγώ θα σου πω κάτι. Άμα θέλεις η ομάδα να βγει μπροστά πρέπει να αλλάξει το όνομα. Ή θα ονομαστείτε, θα πάρετε αμερικάνικη επιρροή από τον πρόεδρο που έχετε και θα ονομαστείτε The Mappas and the Fappas, ή θα ονομαστείτε κατά το πατροπαράδοτο χιουμοριστικό ελληνικό στυλάκι Ηρακλήν. Γιατί δεν είσαι για τίποτα άλλο. Για τίποτα. Δεν κάνετε ρε παιδί μου. Δεν το έχετε. Καθόλου δεν ασχολείστε με τον Ηρακλή. Γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Αλήτη. Φύγε. Αλήτη. Καθόλου δεν ασχολείστε. Ναι. Πάτε όλα. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα σας. Καλώς την Καστόρια που βάλε πέντε τον Ηρακλή και δεν κουνήθηκε φίλο και τώρα θυχτήκαμε. Τρία πραγματάκια επιγραμματικά. Μάλιστα. Χαιρετίζω τη δημόσια δήλωση του διοικητικού ηγέτη του Ατρομήτου Χαλκιδόνα Περιστερίου, κυρίου Σπανού, ναι. Ο οποίος δήλωσε δημόσια ακριβώς επί λέξη ο Ατρόμητος δεν ανοίγει τα πόδια σε κανένα. Εγώ τον είπα κατηδίαν τον Σπανό, όταν πες με τον Πάο κύριε σαν την φόν σου. Κυριακή κοντή γιορτή κύριε Σπανέ. Ναι. Η δεύτερη τη σήμανση. Ναι. Κύριε Δόνη, ένα παιχνίδι εντός έδρας Παναθηναϊκός ΑΕΚ απαιτεί τετράδα επιθετική με τον Χατζηγιοβάνι, τον Καπετσί, τον Μακέντα και τον Μπουζούκι. Εάν με το πρόσχημα ότι την πατήσατε στη τούμπα σε εδώ με κανένα 5-4-2 σφιχτό, θα σου πω άλλα πράγματα τη Δευτέρα. Οπα, ναι. Εάν δω τρία σόπερ, τρία χαφ και τον Χατζηγιοβάνι... Και άμυνα στα 30 μέτρα, ναι. Μπράβο, εάν δω κανένα μάτουμα πάνω στον Πόνσε, στο Λιβάγια κολλητά, θα σας τα πω κύριε Δόνη. Άλλη συμπεριφορά δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, άλλη με σένα δηλαδή. Θα λες. Θα δω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω. Ναι. Και το τελευταίο που θέλω να πω για τους κακοπροέρωτους στο διαδίκτυο οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα. Ναι. Είναι εντελώς τυχαίο γεγονός και διαβολική σύμπτωση ότι κάποιες ομάδες έχουν συμπίπτει μάλλον η μισθοδοσία των ποδοσφαιριτών τους
την αγωνιστική περίοδο που παίζει με το ΠΑΟ. Οπα! Πληρώθηκαν, λέει, οι ποδοσφαιριστές μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Παρασκευή, ναι, λέει, πιστώνονται τα λεφτά στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτά τα λένε στο ΠΟΚ. Εγώ υποστηρίζω ομάδα του ΠΟΚ. Κλαίνε στο ΠΟΚ. Κλαίνε. Εάν δηλεύετε εκεί στην Αθήνα. Ναι. Και δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που κάνει ο άλλος. Ναι, μπράβο. Μην μιλάτε καθόλου. Μ' αρέσεις, ρε άντρα. Μ' αρέσεις, ρε. Και τον κύριο Μελισανίδη, μπράβο, και τον κύριο, ρε, Μαρινάκη. Έτσι. Πέσε του, αφού δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Μούγκα. Μη βάζεις εμάς να μιλάμε. Μούγκα. Και να βάζουμε τη δάνεια στον κόσμο. Και στο οπαδικό κίνημα. Άντε καλό μήνα να έχεις. Γιατί εγώ είμαι εξής. Ναι. Αλλά την ώρα που είσαι στη Μαρμίτα και στη Θεσσαλονίκη, έχω αλλάξει άρδη τη γνώμη μου για σπαοξίδες, γιατί μόνο φίλους έχω κάνει. Θα έρθεις την Κυριακή. Βεβαιότατα. Σε περιμένω στη Μαρμίτα. Γεια σας. Αντίο, επόμενος. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον, ω, τον εκλεκτό κύριο. Κύριε, καλά είστε. Πολύ καλά, περιμένουμε τις... Κώστα, πρέπει να μ' άκουσες το πρωί, έτσι. Πού να σ' άκουσα. Που βγήκα στο δίδυμο το παοξίδικο στο έκανα Ζέρι και στον πάγκο. Προπόνηση έκανα. Όχι, πρέπει να μάθω. Ο Γιάννης είναι Ηρακλής βαμμένος. Ηρακλής βαμμένος είναι. Α, Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, για τον Πετσερικά δεν θα πω τίποτα που βγήκε προηγουμένως. Άμα θα δει Τούρκο κομμάντος, θα πάει για την τουαλέτα, για ευκύλια θα πάει. Γι' αυτό να μην συγκρίνει τον εαυτό του με ήρωες. Ναι. Διότι αυτός ο άνθρωπος περικυκλώθηκε από 150 κομμάντος. Έτσι. Ναι. Έχεις πολλή δουλειά μικρή ακόμα. Και να μας πεις τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου και η μητέρα σου. Ναι. Τι δουλειά κάνουν απλά. Ναι. Μπορείς όμως να πίνεις και ένα φραπέ στην Ανταρσία, άμα θες, κάθε μεσημέρι. Ανταρσία. Να περνάς την ώρα σου. Ναι. Μπορεί να είναι τίποτα στρατιωτική, μη λες τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν ξέρεις τι. Μπορεί να είναι τίποτα βατράχη, γι' αυτό πίνεις και πόντι. Πάμε τώρα για τον αγώνα. Ναι. Αυτό που έγινε χθες, ναι, δεν είναι ξεκάρφωτο. Δηλαδή. Ούτε μεμονωμένο. Δηλαδή. Αυτό έχει συνάφεια με τον αγώνα του Σαββάτου. Διότι θα έρθει τώρα ο κύριος Κουλούρης που ήρθε εδώ και το έπαιξε Ρονάλντο. Ναι. Την Κυριακή θα πίνει καφέ την ώρα του αγώνα. Αυτό φταίει, μωρέ. Αυτός. Το παιδί φταίει. Όχι, δεν φταίει. Το παιδί, συμφωνία του συλλόγου. Τι να κάνει το παιδί, του λέει θα παίξει, λοιπόν, θα παίξει. Τι. Σταυρό. Και τον είπα το πρωί το Ζαίρι. Ναι. Εφόσον λέτε ότι είστε διαφορετικοί από τον προηγούμενο που όντως έκανε τέτοια πράγματα, ναι, να βγάλετε ανακοίνωση και να απαιτήσετε να κατεβεί ο Ατρόμητος πλήρης. Και τι με λέει η Κώστα. Τι είπε ο Ζαίρι. Αν όμως τους βάλουν και έχουν μειωμένη απόδειξη, μα αυτό θέλουμε εμείς. Να μπουν μέσα να έχουν μειωμένη απόδειξη. Και να σας αποδείξουμε ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι καθαρό. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι τώρα, έτσι, διάστραβο. Βεβαίως, Γρηγόρη. Διάστραβος όμως. Διάστραβος. Όχι. Δεν μου λες, ο Κουλούρης με τον Γιαννούλη στην ίδια καφετέρια με τον Σιώπη θα πάνε. Α, καλό. Δεν ξέρουμε όμως. Παίζει όλα τα μάτς. Πάντως σήμερα Πέμπτη δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση όρισε ότι ο Σιώπης έπαθε κάτι. Τίποτα. Όχι, γιατί, να σου πω κάτι. Αν δεν πάει στην ίδια καφετέρια, θέλω να δω τη φαλακρή που θα κρυφτεί αύριο Παρασκευή. Σωστό, καλά. Γιατί πολλά είπε. Α, λέω. Ναι. Εγώ το είπα για να πειράξω εσένα, αλλά ο στόχος είναι άλλος. Δίπλα. Καλά λέει. Αν λέω δεν πάει στην ίδια καφετέρια με τον Γιαννούλη, τον Χατζησαΐα και τον Κουλούρη, θέλω να δω τη φαλακρή που θα κρυφτεί. Θα εκτεθώ. Κι εγώ αν εκτεθώ θα αυτό. Ναι. Ναι. Αλλά τώρα εδώ είναι δεδομένα τα πράγματα. Ένα διπλό είναι στο Περιστέρι. Ναι. Ένα διπλό είναι στη Θράκη. Ναι. Με την Ξάνθη. Και ένα διπλό είναι με τον Χριστοβατσίλη. Ναι. Δηλαδή τι να πανηγυρίσουν το Μάιο. Να πανηγυρίσουν τρία δεδομένα διάρκεια. Από τώρα. Αυτή αν μην το πανηγυρίσουν. Παρακαλώ τώρα. Έτσι. Μην τρελαθούμε. Κοίταξε, θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Εσύ κάτω στην Αθήνα. Κερδίσανε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και Άρη, ναι, και ΑΕΚ. Ναι. Χωρίς βοήθεια διαιτησίας. Γρηγόρη, ξέρεις τι με πείραξε. Θέλω, άκου να δεις. Σε πείραξε που θα πάρε πάω χρονιά. Δεν μου αρέσει τίποτα περίεργο από αυτά που γίνονται, αλλά ξέρω ότι στο πρωτάθλημα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν έγινε κάτι περίεργο φέτος. Γρηγόρη, ξέρεις τι με πείραξε. Ψέματα λέμε. Πες ένας αγώνας με 7-8 αναπληρωματικούς που δεν είναι πειρακλειδιά. Θες μια αλήθεια τώρα. Για να μην το κουράζουμε το θέμα. Να σταματάς τα 3 γκολ και στα 4. Θέλεις μια αλήθεια. Ό,τι θέλω μέσα έγραφε, ρε. Όχι, ξέρεις που έχω. 12 τελικές κάνουν 6 γκολ. Λοιπόν, άκου να δεις. Η Μπενφίκα τους έκανε fair play. Άκου βρε, άσε την Μπενφίκα. Εμένα. Τους έκανε fair play. Εμένα άκου βρε. Ένα 8. Βρέασε και ένα 10. Μαγιά τους που φάγανε μόνο 4. Η Μπενφίκα είναι μεγάλη ομάδα και έδειξε λύπη. Έδειξε ύπτο. Αυτές είναι οι μεγάλες. Προτιμώ να με ξεσκίζουν παρά να με λυπούν. Ξέρεις που τρελαίνονται στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Ότι αυτό το πρωτάθλημα για να το χάσει ο ΠΑΟΚ μπορεί να το χάσει μόνο από βλακεία του, μόνο. να κάνει καμιά μπουκα κανένας και τα λοιπά. Πρόσεξε, γνωρίζουν όμως πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ είναι ενισχυμένος στις αίθουσες. Εκεί τρελαίνονται. Δικαστική ο ΠΑΟΚ είναι θωρακισμένος στις αίθουσες. Και αυτό τους τρελαίνει. Ναι.
ελέγχουν τα δύο τρίτα της ΕΠΟ και ελέγχουν όλοι. Ναι, εγώ δεν μίλησα για χαρά, δεν μίλησα εγώ. Εγώ μίλησα ότι ο ΠΑΟΚ, σεβόμενος την επένδυσή του, έτσι λέγανε στον Ολυμπιακό, ο κύριος Κόκαλης, επένδυση έχει και την. Και έτσι λοιπόν και ο κύριος Σαββίδης, εγώ τον υπερασπίζομαι εδώ, έκανε στην επένδυσή του θωράκιση. Στις αίθουσες δεν πιάνεται ο ΠΑΟΚ. Παρακαλώ. Κορόιδα. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, ναι. ΠΑΟΚΤΣΟΣ από Λυκόβρυση. Λυκόβρυση πού είναι? Αθήνα. Μαουάου. Μαουμάου, Λυκόβρυση. Πού είναι ψηλά, είναι αυτή, ρε. Πού είναι? Όχι, αυτό δεν είναι Μαουμάου. Είναι Μαουάου. Πού είναι η Λυκόβρυση, ρε, στην Αθήνα? Ψηλά, χαμηλά, πού είναι? Αυτό που είναι, νομίζω. Κηφισιά. Κηφισιά. Ωραία. Πέφτει και βυσιά Μαρούση. Εκεί που τρέχεται με τον Αλέφαντα. Α, όχι, ο Αλέφαντας πάμε κάτω και τρέχουμε. Δηλαδή μια λοιπόν, θλίψη. Μια θλίψη. Αυτό που λέει. Μια θλίψη και μισή λίγο. Ναι, ακούω, ναι. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα που σ' ακούω. Ναι. Πραγματικά. Σε νιώθω Ολυμπιακό. Τώρα που σ' ακούω είσαι παοκτής πραγματικά. Ναι. Με τον Αλέφαντο. Όταν βγαίνεις με τον Αλέφαντο. Είσαι πραγματικά Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, θα επανέλθω. Να επανέλθεις, εκεί. Να επανέλθεις. Λοιπόν, θα πω για το παλικάρι. Ποιο παλικάρι? Το... για την Αλβανία. Α, λοιπόν, το παιδί που χάθηκε, ναι, ναι. Λοιπόν, δυστυχώς, κάποτε και εγώ ήμουν σαν και αυτόν. Ήρωα... δεξιός, όμως. Ήρωας ή Βλάκς? Βλάκας. Βλάκας, μάλιστα. Λοιπόν, Βλάκας Πασοκτής. Εσύ ήσουν Βλάκας? Ναι, ναι. Τώρα έγινες, δηλαδή, μετατράπηκες σε έξυπνο? Περίπου. Ωραία. Γιατί, τι μεσολάβησε? Τι μεσολάβησε? Μάλιστα, τι μεσολάβησε. Κατάλαβα μετά από 40 χρόνια. Ναι, ότι. Γιατί είμαι 60 και κάτι, 62. Να σε γερός. Ναι, τι κατάλαβες, ότι τι. Λοιπόν, κατάλαβα ότι. Το κράτος είναι αντίπαλος. Και... ναι, ναι. Με ακούτε. Σε βοηθάω εγώ, ναι. Ναι, ναι. Ότι όλοι παίζουν ζάρια στις πλάτες μας. Τώρα το κατάλαβες στα 62, άρχισες να το καταλάβεις. Το κατάλαβα πριν 10 χρόνια περίπου. Στα 52. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Εντάξει. Ναι. Εγώ το κατάλαβα στα 10. Μόλις πήγα στην εκκλησία και δάκρυζε η εικόνα. Εκεί άρχισε να μπαίνει ο διάολος μέσα μου, ναι. Ωραία. Λέω, αυτοί είναι απατεώνες μας δουλεύουν, λέω. Ναι, λοιπόν, ναι, 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 ναι. Θέλω τώρα λοιπόν να πω για το παλικάρι. Να πεις. Δυστυχώς, λοιπόν, το περικυκλώσαν εκεί πέρα, το σκοτώσαν, το έπαιζε εθνικιστής, το έπαιζε, όπως το έπαιζε, Θεός χωραστό. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι όπως το παρουσιάζουν τώρα, ότι ξέρεις κάτι μα μου το να τ' άλλο να μου. Ναι. Λοιπόν, εγώ βλέπω από τον εαυτό μου, ναι. Είπα, ήμουνα στο Πασόκ. Ναι. Και με αγώνες, με... Δεν μου λες, δεν μου λες. Ένας εθνικιστής άμα χαθεί για τις ιδέες του είναι βλάκας. Ένας κομμουνιστής άμα πεθάνει για τις ιδέες του, γιατί είναι να γίνει ήρωας. Όχι, και εκτός βλάκας. Βλάκας κι αυτός. Έφυγες, επόμενη γραμμή. Γεια σου, Τηλικόβρηση. Παρακαλώ. Άρα είναι βλάκες και οι άλλοι που. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι, ναι. Έλα. Ναι, 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 ναι. Έλα. Είπαμε τρεις φορές έλα. Το χορήγι, σε παίρνω. Το χορήγι. Ναι. Τηλικόβρηση. Κόκκινη είσαι μεγάλο κλαψιάρη, να ξέρει. Κλαψιάρη. Μάλιστα. Είσαι όλοι κλαψιάρη, δεν ξέρει, κλειδίση, να ξέρει. Εσύ τι ομάδα είσαι. Πάω και είναι. Πάω και το χορήγι, είμαι, το χορήγι τι θες να είναι. Ξέρεις το χορήγι. Τι είδαμε στο Ηρακλειδής. Γιατί έκλαψαν. Πάγατε 6-1. Καλά ξηγήθηκε. Τα αγάρια. Τα αγάρια. Πάγατε 6-1. Ναι. Και βγάζετε και τα βάζετε με τον Πάουκ. Είσαι απαράδεκτη. Δεν μου λες. Κομπλεξηγή όλοι σας. Δεν μου λες. Εσύ που είσαι ακομπλεξάριστος. Μπράβο. Ναι. Γιατί δεν θες να παίξεις ο Κουλούρης, ο Γιαννούλης και ο Χατζής Ισαΐας. Έτσι γουστάρει. Γιατί δεν. Γιατί δεν θες να παίξουνε. Τι σχέση έχει με τον κόμπλεξ. Μα αυτή. Δεν θα παίξει ούτως ή άλλως. Γιατί. Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Μα δεν θα παίξει ούτως ή άλλως. Γιατί. Είδε θέμα θέλω ή δεν θέλω. Συμφωνία γιατί... είναι. Συμφωνεί. Γιατί αυτή είναι η συμφωνία που κάναμε. Σ' αρέσει. Πώς δεν τον αρέσει. Τι. Σ' αρέσει. Πάμε. Την καραγουστάρω. Την καραγουστάρω. Είδες ο χορήγης. Είδες. Μπράβο. Καλά ξηγες. Λέω σπανός. Εσείς εγώ... όμως φάγατε να... την εξάρα και κάθεστε και, τα... και, κάθεστε και λέτε για τον Πάο. Να θυμάσαι ότι γυρίζει ο τροχός. Γιατί σε πείραξε πολύ που σε έβαλε κόλλο Κουλούρης. Ναι, το πείραξε πολύ, ε. Ναι, ναι. Εγώ για τον Κουλούρη έχω πει, εγώ για τον Κουλούρη, αδερφέ, έχω πει τα καλύτερα. Ναι, ναι. Ναι, σας πείραξε όμως, ε. Ναι. Εσύ δεν το είδες. Και στο κάτω κάτω να σε πω και κάτι, και να έπαιζε ο Κουλούρης. Ωραία. Ναι. Πιστεύεις ότι θα έβαζε γκολ, τι θα έκανε κάτι. Να το. Τι θα έκανε, για παίζουμε εσύ. Θα το έκανε. Πιστεύεις ότι θα έβαζε γκολ, πιστεύεις ότι θα έβαζε γκολ σε αυτόν που τον ταΐζει.
Είναι και αυτό ένα θέμα τώρα. Λέγε ρε. Λέγε ρε. Το πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι θα έβαζε. Ω, βέβαια, σίγουρα. Ναι, θα έβαζε. Φυσικά. Καλά Στέφανα. Για να μην το ξαναδώσουν ένα δανεικό ποτέ. Καλά Στέφανα σου λέει. Επόμενη γραμμή. Ρε το χωρί. Ρε το χωρί. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Εγώ θα ήθελα να πω για τον Καστοριανό πιο πριν που πήρε τηλέφωνο. Ναι. Ότι είναι μεγάλη μπαλανδόπατσα. Ναι. Και το εννοώ, εννοείται. Ναι. Και ότι έχω κάτσει με αεξίδες. Ναι. Και δεν μπόρεσα να το παιχνίδι πραγματικά. Αλλά ρε Καστοριανέ, εγώ θα γυρίσω Θεσσαλονίκη σε ένα μήνα. Ναι. Και θα έρθω μια Κυριακή να δούμε όποιο παιχνίδι θέλεις και ό,τι πάμε και ό,τι πιούμε κερασμένο δικό μου. Έλα Μαρμίτα. Γιατί, περίμενε, ναι. Γιατί. Έλα Μαρμίτα. Ναι. Τι είναι αυτό το οποίο σε ενόχλησε, σε δυο. Ναι, καλά, πες μας για ποιο λόγο το λες αυτό. Καταρχήν ο Καστοριανός δεν είναι εριστικός αεκτής. Ό,τι λάθη θα κάνει ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλος παράγοντας της ΑΕΚ. Είναι δυνατό να συμμετάσχει, με συγχωρείς. Τώρα αυτό τώρα δεν θέλω να ευλογήσω τα γέλια, ούτε τα δικά μου ούτε το Γρηγόρη, αλλά θα το πω. Ναι. Είναι δυνατόν εδώ να βγει ακροατής, τηλεθεατής ή οτιδήποτε και να είναι μπολιασμένος με μίσος, πάθος και να μην έχει πλατιά έτσι η σκέψη. Κοίτα, ο Μάου Μάου μας ακούει, αλλά δεν μπορεί τώρα ο Μάου Μάου να βγει και να πει και τα λέει, και τον θέλω εγώ για αυτόν, αλλά τι να με πει τώρα. Το μόνο που μπορεί να πει είναι το γνωστό. Μέχρι εκεί. Έτσι. Εγώ, ο Καστοριανός γυρνάει και λέει τα λάθη και του Μελζέ και για το ΠΟΚ που είπε πριν, εγώ που τον άκουσα. Και για το ΠΟΚ που είπε, τα είπε πολύ σωστά. Και άμα το έλεγε κάποιος παοκτής αυτό, σίγουρα θα γυρίσει. Βρε, είναι λίγο μπαϊσέξουλας κι αυτός, αλλά κρατιέμαι τώρα. κρατιέμαι τώρα, γιατί... Ο κόκκινος παρέα έκανε στους καλόγερους εκεί. Όταν θα βγει στον αέρα θα του ψήγεις τον όνειρο. Κατάλαβες τον ΑΕΞΥ τώρα που γλύφει τους παοξίδες τώρα. Άσε τώρα. Λοιπόν, θα βάψουμε. Ό,τι θες. Μας έβαλε τιμωρία ο Πάπας. Ναι, ναι. Να βάψουμε. Ό,τι έχεις γράψει μέσα, τα βάψουμε. Τι θέλει να πληρώνει πρόστιμα ή να βάβει τείχους. Εμένα αυτό με ηρεμεί. Για την ώρα λέει βάψει. Σε ηρεμεί το βάψιμο. Τι γράφει στους τείχους. Λέω με ηρεμεί. Δηλαδή μπορεί να έβριζε αν δεν έβαφα. Βάψε ό,τι θες. Έλα, βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Από τα καταστήματα Κοσμάγκουλου, εκεί που θα βρείτε πάρα πολλά χρώματα και φυσικά πάρα πολλές ιδέες ανακαίνησης. Τρία τον αριθμό. Δυτικά Ιθάξη 62 Μαντών 3 στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε παρέα με την Εσκιά της Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Κάντε δικό σας ένα Kia, ένα Hyundai ή ένα Skoda και κερδίστε για τα επόμενα 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν είναι λίγο, είναι καταπληκτικό και είναι μόνο εκεί. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή μαθαίνετε περισσότερα τηλεφώνοντας στο 2310-596-596. Πάμε, παρακαλώ. Οι 5 από τις 6 γραμμές είναι κατηλημένες, ναι. Άλλη μία περιμένω. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα τηλέφωνο γιατί δεν θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι. Το οποίο για μένα είναι πολύ μεγαλύτερο θέμα από το παιχνίδι του Ηρακλή που έγινε χθες. Για το Μελισανίδη θα μας πεις. Για το Μελισανίδη θα σας πω. Ναι φίλε, αυτό το θέμα προέκυψε στη διάρκεια της εκπομπής. Ναι, εντάξει, οκ. Εγώ δεν σας άκουσα να το λέτε, γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο. Ναι, καλά κανείς, απλά προέκυψε μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Ωραία. Πιστεύω ότι θα το αναφέρεις αργότερα, οπότε δεν χρειάζεται να μιλήσω γι' αυτό. Όπως βλέπεις, κατάλαβα κατευθείαν που το πας και σου λέω, ναι, έχουμε ναι. Κανένα λόγο να μην το δοθήξουμε. Ναι, αυτό πήγαινε στο Φιλαράκι προηγουμένως, στον ΑΕΚ που πήρε τηλέφωνο και μιλάει για στημένα του ΠΑΟΚ, καριατρομή του κτλ. Ναι, η πρόσεξε όμως. Το δημοσίευμα των Financial Times μιλάνε για πιθανή απάτη μέχρι αποδείξεως της ενοχής μιλάνε... κάποιου. Δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Εσύ ρε φίλε, τι πιστεύεις ότι... Δεν κατηγόρησα κάποιον. Ρε φίλε, όχι, όχι. Νομίζεις ότι θάβουμε κάποιο θέμα. Σου λέω, προέκυψε στην εκπομπή. Και δεύτερον, μιλάει... Όχι. Απαντάω στο πρώτο ερώτημά σου. Δεν δείξατε, λες, ένα ερώτημα το οποίο έχεις δει. Ναι. Προέκυψε στην εκπομπή. Και δεύτερον, μιλάει για πιθανή εμπλοκή και πιθανή απάτη. Αυτό. Ναι. Και όσον αφορά για το παιχνίδι του Ηρακλή εχθές, εγώ αργιανός είμαι. Καλά παιδιά, μόνο ντροπή θα μπορούσε να προκαλεί αυτή η ήττα.
Όχι τόσο για το 6-1 και το ατρόμητο στο κάτω-κάτω για μια ομάδα του Super League που είναι δεύτερη. Γιατί όμως, για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι δεν κουνιέται φίλο. Ναι. Χάσατε 6-1 και τον άφησα το Μυροφορίδη πριν από μία ώρα. Δεν απολύω κανέναν, δεν έγινε τίποτα. Πάμε στην επόμενη μέρα όλα καλά. Φίλε, είσαι Αργιανός, πόσο ετών είσαι? Είμαι 38. Δηλαδή πρέπει να διαλύσουν όλους τον Ηρακλή. Στάσου ρε να το ρωτήσω. Εσείς που παίξατε φιλικό με την ΑΕΚ κάτω. Γιατί σαν φιλικό ήταν, έτσι όπως κατεβήκατε. Ναι. Κουνήθηκε φίλο? Όχι τίποτα. Απαράδεκτο. Για σένα γιατί δεν λες ότι είναι απαράδεκτο και λες για τον άλλον? Σας το λέω, είναι απαράδεκτο. Με ρώτησε, το λέω. Απαράδεκτο. Δεν μου λες. Με ανατροπή να χάσεις από τον ΠΑΟ και σε δύο μέρες να πληρωθούν 850.000 ευρώ στους παίκτες σου. Και δεν κουνήθηκε φίλο. Πώς το εξηγείς? Άκουσε με λίγο. Διαδώσκουμε στον. Το ένα, απαράδεκτο. Το άλλο τι να κάνουμε ρε φίλε. Τι να τόσα κάνουμε. Τόσα λεφτά έχουμε να δώσουμε για τους παίκτες. Αυτούς τους παίκτες έχουμε στην εντεκάδα. Αν οι άλλοι μας βαράνε διπλό μες στο Χαριλάου σε 90 λεπτά με 5 ευκαιρίες, καλά κάνω. Τι να κάνω. Δεν κατάλαβες τι σε... Δεν κατάλαβες τι σε ρώτησα. Τι με ρώτησες? Χάνεις από τον ΠΑΟΚ με ανατροπή 1-2. Μάλιστα. Και σε δύο μέρες οι παίκτες σου, και η περσινή και η φετινή, παίρνουν 800.000. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Καληνύχτα. Επόμενη είναι γραμμή. Εργαζόμενοι. Τι εργαζόμενοι είναι? Εγώ τι είπα ότι είναι μη εργαζόμενοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Λέγε ρε κόκκινε, γιατί δεν βοηθάς? Συμφωνώ. Γιατί. Συμφωνώ. Επόμενος, ναι. Δεν λέω ότι έγινε κάτι. Αλλά και ούτε εκεί κουνήθηκε φίλο. Ούτε φτερό δεν κουνήθηκε. Στο κάτω-κάτω βγάλανε ανακοίνωση οργανωμένοι που απαιτούν το κεφάλι του προπονητή. Ναι, τουλάχιστον εκεί είχαμε, κουνήθηκαν λίγο εκεί οι οργανωμένοι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα φίλε. Χθεσινός κι εγώ. Κωνσταντίνε, απευθύνουμε σε σένα, όχι για ρολόγο, επειδή χθες έδωσε ένα ερώτημα. Λοιπόν, κι εγώ 5 ερωτήματα μονολεκτικά μου απαντάς. Μάλιστα. Ο δημοσιογράφος που τα παίρνει, ήρωας ή βλάκας? Ο δημοσιογράφος που δεν τα παίρνει. Όχι, που τα παίρνει. Ούτε ήρωας είναι ούτε βλάκας. Είναι ο έτσι. Δικαστής, ο γιατρός, ο εφοριακός που δεν τα παίρνει, ήρωας ή βλάκας? Βλάκας. Ο πιλότος που σκοτώνεται στο Αιγαίο όταν κάνει πυροβολία με το αεροπλάνο, ήρωας ή βλάκας? Άτυχος. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Πάμε. Πάμε. Έλα. Έλα. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Παιδιά σας, πρώτη φορά μιλάμε μαζί σου, αλλά σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Μάλιστα. Ο πρώτος που πήρε σήμερα. Ναι. Είπε κάτι το οποίο για το παιδί αυτό το παλικάρι. Μάλιστα. Ότι είναι βλάξη. Βγήκε ένας. Ναι. Δημοσιογράφος. Ναι, ναι. Και είπε ότι ήταν ναρκωμανής και τέτοια. Ναι, έχει αθωθεί. Έχει αθωθεί. Γιατί να μην βγαίνουν τα ονόματα αυτού του καρφιού αυτού? Τι καρφιού? Καταρχήν δεν είναι καρφί, είπε το όνομά του ο κύριος. Τι καρφί? Δεν το είπε το όνομά του. Λάθος κάνετε κυρία μου, λέγεται Τομόπουλος και το είπε. Ναι, πάμε παρακάτω. Είναι δημοσιογράφος? Ο κύριος αυτός. Ναι. Ο κύριος αυτός δεν χρέωσε το παιδί, χρέωσε έναν δημοσιογράφο ο οποίος. Μπράβο, ένα δημοσιογράφο. Ναι. Αυτόν τον δημοσιογράφο. Ναι. Γιατί δεν επιτρέπεται να πει το όνομά του? Ποιο δημοσιογράφο ήταν αυτό, σε ρωτάει ο άνθρωπο. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, δεν το κατάλαβε, τι έλεγε. Ποιο ήταν, ξέρει? Εγώ. Όχι, τον κόκκινο λέω. Ούτε εγώ. Α, μπράβο. Δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω. Δεν το ξέρω. Δεν πρέπει να τον ξέρουμε. Βέβαια. Ε? Άκου λέει. Βέβαια. Λοιπόν, σωστό. Πάρτε τον να ξαναβγεί ή άμα μα ακούνε να βγει και να μα το πει ποιο είναι. Ωραία τα λε. Να είσαι καλά. Για καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ναι. Έλα, φίλε. Ωραίο. Μάλιστα, ναι. Έλα, αυτό που λέ. Έλα φίλε. Λοιπόν, ξέρεις ότι ο Ατρόμητος έχει προβλήματα οικονομικά? Ο Ατρόμητος αν έχει προβλήματα οικονομικά δεν το ξέρω. Ο Φινταδίδης ζητάει τα λεφτά του και δεν... Άλλο να έχει... Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει οικονομικά άλλο προβλήματα. Άλλο να έχει οικονομικά προβλήματα και άλλο έχει να έχει... Δηλαδή ο Δόνης που δεν τον πλήρωνε ο ΠΑΟΚ και τον πήγε στα δικαστήρια είχε οικονομικά προβλήματα. Προφανώς και υπήρχε μια κόντρα μεταξύ Φιντανίδη και πάει Ατρόμητος. Και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Ναι. Δεν μου λες, στο Καφτατζόγλιο χθες οι Ηρακλείοι βρίζαν τον ΠΑΟΚ. Το παράλογο που είναι. Ορίστε. Το παράλογο που είναι. Νιώθω μειονεκτικά ρε φίλε, τι θα κάνω, δεν θα τον βρίζουν. Ρε φίλε, το γήπεδο δεν είναι εκκλησία. Και οι άλλοι βρίζαν τη μάνα του Διούδη, 30.000 κόσμος. Τι να κάνουν. Λοιπόν. Πάει τους κάνει μήνυση η μαμά του Διούδη. Τι βρίζαν τη γυναίκα, το άκουγε στο μπαλκόνι. Με λέει γιατί με βρίζουν εμένα. Το μεμτό που είναι για να καταλάβω. Γιατί είναι κύριοι λέω κυρία μου. Είναι εξαιρετική κύριοι παοξίδες. Ευγενέστατοι. Στα γήπεδα δεν βρίζουν οι οπαδοί των άλλων ομάδων, τις άλλες ομάδες. Τις μάνες, τους πατεράδες, τα θεία.
εμείς Παναγίες Χριστούς βρίζουν. Τώρα τι? Τους οπαδούς της Γιουβέντους ή της Ρώμα. Φρε φίλε, εδώ Βαλκάνια είναι. Τι, εκεί είναι Ευρώπη, εδώ Βαλκάνια. Φρε φίλε, εσύ μπορεί να έχεις μια άλλη κουλτούρα και έναν άλλο πολιτισμό. Στο γήπεδο θα ακούσεις. Χειρότερος από αυτούς είμαι. Ναι. Είστε απολύτιστος κι εσείς, κύριε. Τι δουλειά έχει να βρίζω κάτι που δεν έχει καμία σχέση. Τι δουλειά έχει ο Πάκος. Εσύ τον Ολυμπιακό γιατί τον βρίζεις. Γιατί ο Ολυμπιακός. Τι, γιατί. Ήταν, τι σου στέρισε. Ένα λεπτό. Τι σου στέρισε εσένα Ολυμπιακός. Θα σου πω τι μου στέρισε. Το καθαρό ποδόσφαιρο και τις Κυριακές μου, φίλε. Ναι. Φίλε. Αυτές εδώ τις εξυπνάδες εμένα. Ρωτάς για το. Εξυπνάδες δεν λέω. Σε ρωτάω εσένα Ολυμπιακός τι σου στέρισε. Το καθαρό ποδόσφαιρο. Άσε το παραμύθι. Άσε. Ωραία. Και ο Αριανός θα πει ότι ρε παοξί μου στέρισες γιατί όταν έπεσα πάω Κάρης με σφάζαν πριν από 10 χρόνια. Α, και για το πάμε τώρα. Ο Ηρακλής εχθές ήταν τόσο πολύ κουρασμένοι. Είχαν να παίξουν 6 μήνες μπάλα. Όχι, περίμενε. Θέλεις να πάρει μια απάντηση για αυτό που ρώτησες. Γιατί βρίζανε. Ναι, γιατί βρίζανε. Το 1980 όταν έπεσε ο Ηρακλής, ο κύριος Πέλιος είχε δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα. Δεν είχε. Όχι. Γιατί, τι είχε. Από τραυματισμό προερχόταν και δεν μπορούσε να παίξει. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, το 2011 ο κύριος Ζαγοράκης έλεγε να πέσουν οι βρωμόγριες. Το έλεγε, ναι. Ναι το έλεγε. Πέρσι ο ΠΑΟΚ έκανε πίσω για να μείνει ο Παναθηναϊκός. Έκανε, ναι. Τι σχέση έχει αυτό με την Ηρακλή όμως που να μείνει ο Παναθηναϊκός. Ο Ηρακλής είχε πέσει ήδη. Δηλαδή, κύριε μου. Ηθικά είναι το πρόβλημα. Ποιο ηθικό, κύριε μου, πρακτικό. Ψηφίσατε να πέσει ο Ηρακλής. Εμείς. Βεβαίως. Ναι. Και λευκό με τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε να πέσει ο Ηρακλής. Φυσικά. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά. Γι' αυτό σας βρίζανε. Γι' αυτό μας βρίζανε. Εμείς τα φταίμε μάλλον, καλά. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς. Η διοίκηση κάθε ομάδος ακολουθεί μια πολιτική. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα με τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που είναι τόσο ευαίσθητοι που τους βρίζουνε, ξεπερνάει κάθε όριο. Δηλαδή, βρίσαν τη μάνα του κυρίου Σαββίδια, παράδεκτο. Στην τούπα της μάνας δεν τις βρίζετε, ρε. Βρίζουν, ναι. Σπίτια δεν βρίζετε. Μάνες αδερφές δεν βρίζετε. Τι παθαίνετε άμα σας βρίζουν εσάς. Όμως αυτό που λέει το σκεπτικό μου. Δηλαδή ναι. Για τα δεινά του Ηρακλή ναι. Φταίει ο ΠΑΟΚ. Όχι. Εσείς λέτε δεν φταίει καθόλου. Αλλά αυτοί λένε ότι φταίει. Αυτοί λένε ότι φταίει. Μπράβο. Αυτό ναι. Θέλω να με επιχειρήματα το λένε. Τώρα σου ανέπτυξε τα επιχειρήματα. Σας λέω ότι είχε συμμετοχή και ο ΠΑΟΚ. Είχε συμμετοχή ο ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Τα μάτσα εκείνα που έπαιξε ο Ηρακλής όταν σώθηκε αγωνιστικά. Αν ήθελε ο ΠΑΟΚ. Γιατί τότε αρχίσαμε, είτε που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ και τα λοιπά και κάτι δικά του σωματεία. Τώρα μην λέμε ιστορίες και έδειχνε 3 γκολ ο Ηρακλής τώρα σε Γιάννη. Μάλιστα τα Γιάννενα ήταν και ιδιαίτερα φιλικά εδώ. Για δείτε λίγο το παιχνίδι. Για δείτε το παιχνίδι. Τον βοήθησε αγόρι μου. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον βοήθησε. Δείτε λίγο το Ζάιρο που έχει δοκάρει στο 92 και τον Κοροβέσει ένα λεπτό πριν περνάει μπάλα σε out. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Μ' αρέσει τα επιχειρήματα και του κόκκινου και όχι, του κυρίου. Εγώ μιλάω με γεγονότα, όχι ναι. Με επιχειρήματα. Ναι. Γεγονότα. Σου λέει γιατί μ' αρέσει. Ο κύριος, αφού ναι. Πήρε τις απαντήσεις του, έψαχνα να βρει κάτι άλλο. Mm-hmm. Πήγε να το παίξει καλός. Καλά, άρα έχετε. Καλά κάνει και. Άρα ο Ηρακλής έχει συγκεκριμένους λόγους να βρίζει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει άλλους τόσους να βρίζει τον Ηρακλή. Ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Βεβαίως έχει, έχει ένα νεκρό ΠΑΟΚ. Ναι. Φίλαθλο, οπαδό. Λέγε φίλε, ναι, μη μου τζώνεις κόκκινε. Έχει και αυτός λόγους. Μη μου τζώνεις. Εμένα δεν με μου τζώνεις γιατί θα φας κροσέ. Όταν αποδειχθεί, θα πεις ό,τι θέλεις. Ηρακλειδέας ήταν κόκκινε. Όταν αποδειχθεί. Τι να αποδειχθεί. Όταν καταδικαστεί κάποιος. Α, ότι ήταν Ηρακλειδέας, ήταν μέσα, ναι. Αν μπορεί να πάρει το κούγια και να δοθεί. Μπορεί. Και υπάρχει πιθανότητα να δοθεί γιατί μπορεί να τα αποδείξει αν θέλει και έχει δυνατό δικηγόρο. Επόμενη γραμμή, ναι. 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 Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορώ να σου απαντήσω κάτι σε ένα ερώτημα που θέλεις από την αρχή της εκπομπής. Γιατί δεν παίζουν οι δαχτυλίδες, έτσι. Εγώ το έθεσα το ερώτημα, ο κόκκινος το ερώτημα. Στον Γρηγόρη. Ναι, έθεσε ερώτημα. Δεν παίζουν για τον λόγο πέραν της συμφωνίας, προσωπικός παίκτης. Αν το κάνει το Τσάφο Κολούρης ο Χατζησαΐας, τι θα πεις εσύ. Δεν μου λες. Εγώ να. Ωραία. Αυτό είναι το πείμα των ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι. Είναι το πείμα των ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Να ρωτήσω κάτι. Περίμενε. Όχι να μην ρωτήσεις, εγώ θα ρωτήσω. Περίμενε. Ρε φίλε, συγγνώμη. Περίμενε. Θες να κάνουμε διάλογο ή όχι. Όχι, μόλις θα τελειώσω θα κλείσω, θα μου απαντήσεις. Δεν θέλω να κάνω. Απ' την αρχή σ' ακούω, πες θέλω να κάνω μονόλογο και όλα καλά. Εντάξει, παιδάκι μου, δυο κουβέντες σου είπα και θες να κάνω διάλογο. Δεν θα σου απαντήσω και τέλος. Κλείσε με. Τι θες, στείλε με. Όχι. Εγώ θα κάνω ερώτηση στο φίλο του ΠΑΟΚ. Εάν παίξει στα ίσια ο Ατρόμητος με Κουλούρη, Χατζη Ισαΐα και Χατζη. Πώς το λένε τον άλλο, και το Γιαννούλη. Ναι. Κερδίζεις. Κερδίζεις, βάζεις 150 ευρώ στο διπλό. 200 κιόλας. Ορίστε.
τα φέρνω κιόλα. Ξέρεις κάτι. Ξέρεις τι, τι μαγιά θα ήταν για τον Παοξή να πει παίξτε ρε. Ναι. Περίμενε λίγο. Ναι. Ο Ατρόμητος βρίσκεται εκεί που βρίσκεται σήμερα. Λόγω Παοκ. Και λόγω Παοκ γιατί έχει τους τρεις παίκτες τους καλούς. Σωστό. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Έτσι, του Μπέκα. Πάμε παρακάτω. Χάρη του κάνει. Του Μπέκα λέει. Χάρη του κάνει. Του Μπέκα λέει με τους δικούς μου παίκτες. Αυτό λέει. Πάμε παρακάτω. Χάρη του κάνει. Όχι. Σου λέει ο Ατρόμητος το μπάτζετ του με τους δικούς μου παίκτες. Εγώ τους πληρώνω. Κατάλαβες, βγαίνει η Ευρώπη από μένα λέει αυτός, οπότε πάει να κάνει του Μπέκα. Φίλε δεν μου λες, θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Ναι. Αυτό που γινόταν με τον Ολυμπιακό που είχε 50-80% ποδοσφαιριστές και είχε τους μισούς όλη την Ελλάδα, σου άρεσε? Ω, δεν το άρεσε. Δεν μου απάντησες αυτό που σε ρώτησα για να σε απαντήσω. Τι θα πεις εσύ τη Δευτέρα το πρωί να κάνει τσάφ ο Χατζησαΐας? Το πιο πιθανό να μην κάνει τσάφ γιατί δεν παίζει τον ΠΑΟΚ. Τι πιο πιθανό ρε παιδάκι μου, μου λες από το ξεκίνημα της κομπής λες. Όχι, ποτέ δεν θα, θα έλεγα τέτοιο πράγμα. Για τον Αμπάρι χτες σου λέω ότι όχι, δεν μπορεί. Απλή ό, απόδειξη. Ό,τι να είναι λέει. Σου λέω κάτι ρε Χριστίνα μου, απάντησε μου σε αυτό. Ναι ρε, απάντησε. Δεν θα έλεγα αυτό, δεν θα έλεγα αυτό που νομίζεις, όχι. Δεν θα έλεγες αυτό που νομίζεις. Όχι. Μα δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει πιο κακό τρεχής λαός από τους Έλληνες. Θα το λέγαμε όλοι. Μην είτε εγώ ρε φίλε δεν το έλεγα, πρέπει να μας το είπε. Δηλαδή, με το ζόρι πρέπει να πω ό,τι θέλεις εσύ. Α, δεν το έλεγε αυτός. Τέλος. Ω, δεν θα το έλεγε. Σήμερα γιατί λες γιατί δεν παίζουν. Αυτό γιατί το λες. Γιατί το έλεγε και με τον Ολυμπιακό ρε φίλε, απλό είναι. Όχι ρε φίλε, δεν το είπες ποτέ με τον Ολυμπιακό. Λάθος κάνεις. Αυτό δείχνει ότι είσαι κακοπροαίρετος. Γιατί το έχω πει 1.000.000 φορές με τον Ολυμπιακό. Έλα καλά καλά. Και εσύ δεν ατολμούσες να το πεις. Δεν απαντάς. Έχεις σεξισμό σήμερα. Τι έχω. Σεξισμό έχεις. Έξυπνο είναι αλλά είσαι θυμωμένος. Ναι, πάμε. Εσύ είσαι, θυμωμένος. Εσύ θύμωσες από με τον Ολυμπιακό το έχω πει πολλές φορές. Πάμε. Πάμε. Ναι. Ναι. Καταρχάς να πω ότι το παιδί δεν ήταν αρκομανής. Είχε καταδικαστεί για διακίνηση και δεν είχε καταδικαστεί, αθώθηκε. Τελεσίδη καθώθηκε μετά. Τέλος πάντων. Όχι, κατηγορήθηκε και αθώθηκε. Δεν καταδικάστηκε, κατηγορήθηκε και αθώθηκε, βεβαίως. Τέλος πάντων, εγώ κάτι ήθελα να πω για το Σιώπη που λέει συνέχεια ο Ρατόπουλος. Ο Σιώπης έπαιξε πέρυσι με τον Πανιόνιο Ολυμπιακός. Δεν το θυμάμαι κύριε. Έπαιξε. Έπαιξε. Και όταν το φύλακας που έχει τώρα έπαιζε. Πρόβλεψη ο Γιαννιώτης και ο Σιώπης και νομίζω Μπεν παίξανε. Οι ιδανικοί του Ολυμπιακού παίζουν πάντα. Παίζουν. Πέρσι ο Ρισβάνης και ο Γιαννιώτης παίξανε. Παίξανε. Πρόβλεψη ναι. Ο Καραμάνος έπαιξε και έβαλε τον κόλ. Δεν το θυμάμαι. Το 1-0 λες. Ναι. Το 1-0. Ο Γιαννιώτης, ο Μανθάτης έπαιξε πέρσι στα Γιάννενα με τον Ολυμπιακό. Έπαιξε, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, αλήθεια. Ο Μανθάτης στον πρώτο γύρο έπαιξε με τον Πανιόνιο. Αλήθεια λέει, τα τελευταία τρία χρόνια αλήθεια, παίζουν. Λέω, ναι, εντάξει. Τα τελευταία τρία. Μα σας απαντάω, τα τελευταία ναι. Τρία χρόνια παίζουν. Πού καταλήγουμε λοιπόν. Καταλήγουμε ότι αυτά λέει συνέχεια ότι ο Ολυμπιακός είχε παίκτες και ιδανικοί και έπαιξε. Πριν από τα τρία χρόνια παίζανε. Πριν από τα τρία χρόνια. Η κυρία, συγγνώμη, να τα λέμε όλα. Λέει για του Κόκαλη και τέτοια τώρα. Πάει πιο παλιόγρυπο. Να τα λέμε όλα. Ναι. Έγινε, έγινε. Εγώ δεν σας είπα ότι έχετε δίκιο και παίξανε. Πάμε επόμενη γραμμή, παίξανε. Ναι. Ημίχρονα στο κύπελο. Κέρκυρα Ξάνθη 0-0. Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων Παραλιμνίου 1-0. Να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Χτες μου είπες κάτι το οποίο με σόκαρες. Εγώ. Για άλλη μια φορά, έχεις ένα χάρισμα στα σκορ. Μου λες 0-4 θα λήξει ο Πανιόνιος. Ναι. Το είχες έμπνευση που. Ναι, το είχα έμπνευση. Γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή Καλαμαριά έχω σε μεγάλη εκτίμηση στον Πανιόνιο και πιστεύω ότι ο Πανιόνιος πήρε πολύ λιγότερους βαθμούς από ό,τι πραγματικά είχε. Ναι, βεβαίως. Αλήθεια. Και είναι και καλό προπονητή. Και είναι και καλό σημείο για την Κυριακή. Είναι καλός προπονητής ο Ανίκος. Είναι και καλό σημείο για την Κυριακή. Ο Πανιόνιος και Τρίπολη θα τους παίξω. Θα ποντάρω σε αυτό. Το άλλο μην το ρισκάρεις πολύ. Εντάξει, πάμε. Αλλά τον Πανιόνιο ναι, ναι, ναι. Είναι σε καλό μέρος. Σωστό, μέχρι. Σωστό, έχεις δίκιο. Λέγε φίλε, ναι. Έπαιξε και ο Μανθάτης πέρυσι μέσα στο Καραϊσκάκι και γυρνούσε την μπάλα στο πέναλτι. 1-2 και μετά βγάλανε αλλαγή. Στο 60. Ναι. Για τον προηγούμενο. Και κάτι έτσι μια αφιέρωση σε έναν χαλαρό έτσι ατρομητάρα που πήρε και μας τα έλεγε έτσι με τη δικιά του κοσμοθεωρία. Σε αιρέωση είσαι, ναι. Ας ξεχωρίσει λίγο πρώτα τι είναι το κράτος, τι είναι η πατρίδα, τι είναι η ιδέα, τι είναι η σημαία και μετά μας κάνει έναν. Να σου πω κάτι, τι είναι η σημαία. Διάγκλημα. Και μου άρεσε ράπη για να πω αυτό που θα γυρίσει με Γιακόπ του άλλος δίπλα. Μου άρεσε που γύρισε και είπες, δηλαδή παιδιά, όταν ο άλλος σκοτώνεται για δεξιά σημαία είναι βλάκας, ενώ για αριστερή είναι ήρωας. Ναι. Τα είπες όλα μια λέξη. Με εσένα ρε φιλέ, διαφωνώ στα πάντα. Τα λες όμως τόσο ξεκάθαρα βάσει τη δικιά της ολογίας, δεν μπορώ να σημώσω. Με τον άλλο δίπλα σου δεν υπάρχει καμία επαφή.
χτες με έκλεισε, γιατί πήρα και του είπα γιατί έκλεισε τον άλλον. Και μην κερατιστεί. Έτσι έγινε, ρε. Έτσι έγινε, αφιάσου και πέσαν. Μα είσαι. Δίπλα είναι. Σας σου λέει. Μα είσαι, ρε φίλε, δεν κάνεις διάλογο. Βλέπεις τόση ώρα δεν παρεμβαίνω. Σ' ακούω, πες μου. Τόση ώρα δεν παρεμβαίνω. Όπως βλέπεις, λες κάτι και σ' ακούω. Ναι, για κάντε ένα διάλογο. Όταν μου όταν... έκλεισες και μην πες και βλάκα μετά. Μετά. Ναι, φίλε. Ναι, αφού με έκλεισες. Φίλε, θυμάσαι τι έλεγες. Τέλος πάντων. Εγώ δεν κρατάω κακιά. Ναι, διακόπτες τον άλλο και νευριάζω. Θυμάσαι τι έλεγες. Μα τι σου έλεγα χτες. Σου έλεγα ότι δεν κάνει να διακόπτες τον άλλο. Άσε να βρεις να πει αυτό που θέλω να πει, ό,τι και να είναι. Ρε φίλε, κάνω μια δουλειά συγκεκριμένη. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι και δεν μ' άφηνες. Και σου λέω θα κάνουμε διάλογο ή όχι. Κάτι που τώρα ζακίζει έναν άλλο φίλο πριν. Κάντε τώρα που είστε πιο ήρεμοι. Τώρα δεν μπορείτε που είναι πιο ήρεμοι οι ρυθμοί να πούμε. Το θεσμό θέμα. Το χάλασε τον κόσμο. Δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ είμαι και άμα σα. Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι. Και εσύ να σου πει. Εντάξει, εντάξει. Διάλογο λίγο έτσι λίγο. Εντάξει, εντάξει. Κοίταξε τέλειο, δεν είναι κανένα να φίλε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Όλοι κάνουμε ελαττώματα. Εκεί προέρε δεν υπάρχει ποτέ παρέα. Αφού όλοι οι άνθρωποι είμαστε ελαττωματικοί. Δεν ξέρω ποιο είσαι. Τέλο. Καλή καρδιά, κλείσε. Καλή καρδιά να κλείσουμε. Αφού είμαστε όλοι ελαττωματικοί. Τουλάχιστον εμεί το παραδεχόμαστε. Ο Χρήστο. Τι λέει ο Χρήστο. Λάμπη. Μου τη λέει. Ο Λάμπη. Λέει κόκκινο πάω, ψήφισε λευκό για τον Ηρακλή και να πέσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν ψήφισε να πέσει ο Παναθηναϊκός. Mm. Ψήφισε να πέσει ο Ηρακλής και λευκό για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και έξι ψήφισαν σίγουρα να πέσει ο Ηρακλής για να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Αυτούς έχετε βρει καθόλου. Τους έχετε αν όχι, αυτό δείχνει την κόμπλα σας. Κόμπλα. Αν τους έχω βρει. Πού, εκατομμύρια φορές. Τους έχει βρει. Και στέλνει το πιο ωραίο μήνυμα που έχει στείλει μέχρι τώρα. Ναι. Γιατί είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο τρύπημα το εντόπισε ένας προπονητής στο 20 λεπτό. Ποιος προπονητής? Άγγελος Αναστασιάδης, 1999 ή 2000. Τι? Κόκκινη, θυμάσαι τι έγινε στην ομάδα όταν έπαιζε ο Τζοτζόπουλος κάτω του Ολυμπιακού, είπε Αναστασιάδη. Ναι, αριστερό μπακ και τελείωσε η καριέρα του εκεί. Ναι, δεν μου λες. Τελείωσε η καριέρα του εκεί. Έχεις δίκιο. Στο 3-0 τον έβγαλε. Ναι. Πού να προλάβει ο άνθρωπος. Έγινε, δεν κατάλαβες. Μετά όμως, για όσους θυμούν το παιχνίδι, έληξε 3-4 και θα μπορούσε να λήξει 8-8. Πότε, με τον διαιτητή, με, τα με τον Νίκο, ακριβώς. Αυτό το... Να είσαι δίκιο. Αυτό τον ανθοπόλητο. Αλήθεια λες, είναι το πιο ωραίο τον Νίκο από την Ημαθία. Κάπου ήταν αυτός ο Νίκο. Ναι. Αλλά αν δεν ήταν ο διαιτητή. Ο Ανθοπόλης, τότε, ναι. Αν είδατε ένα offside στο Καραϊσκάκι τώρα με τον Απόλλων Σμύρνης, πάρτε το βίντεο του αγώνα και θα δείτε 4 offside που κόβει τον. Ποιο μάτς, το Ηρακλής Ολυμπιακός 3-4. Θυμάμαι, ρε. 4 offside. Λέω αλήθεια ή είναι ψέμα. Γκαγκατσιάδα, ρε. 4 offside. Γκαγκάτσις πρόεδρε. Κάτω από το κέντρο έφευγε ο Ντεμπά με τον Σέμπουε και τον Κωνσταντίνου. Έτσι. 4 offside κόψανε κάτω από το κέντρο. Που... Όχι ένα. Αυτά που έχουν γίνει. Τέτοια όργια που γίναν τότε. Αυτά που έχουν γίνει επικόκαλοι. Να ξεχάσω εγώ που το όλο το Καφτατζόγλιο φώναζε Μποροβίλο είσαι τρέλα με του θρύλου τη φανέλα από το πρώτο λεπτό να δώσει πέναλτι για να τελειώνει. Πρόσεξε να δεις. Σε παρακαλώ δηλαδή. Και δεν έχουμε πει. Πρόσεξε να δεις. Η αμαρτία της Θεσσαλονίκης ποια είναι εκεί? Ότι οι διαιτητές, πρόεδροι, ΕΠΟ και τα λοιπά ήταν δικοί μας. Δηλαδή. Τώρα τι να σου πω, ναι. Ψέματα. Δηλαδή. Όταν λες αλήθεια. Γι' αυτό λέω εγώ ότι επαναστάσεις. Εγώ στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινούσα αν είχα μαζί μου πραγματικούς άντρες και όχι. Τρίπια καλτσόνα. Δεν ξεκινούσε επανάσταση. Όχι, αν πραγματικά θα, θα με ενέπνεε, ρε παιδί μου. Δεν γιατί, με εμπνέει. Γιατί κάποια πράγματα που λες. Δεν με εμπνέει. Είμαστε οριζόντια για κάθε αντίθεση. Ούτε και πατριώτης μεγάλος θα ήμουν αν είχα πολίτες οι οποίοι θα ήταν πατριώτες και όχι μούφες. Τέλος πάντων, δεν με εμπνέετε, κύριε. Πάμε παρακάτω, ναι. Έλα, φίλε. Δεν με εμπνέετε. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Καλησπέρα, Κώστα και Γρηγόρη. Καλώς τώρα. Για να πω κάτι θετικό για το ομάδι, για τους παίκτες που δεν παίζουν. Παίζει το παιχνίδι 0-0, κερδίζει ατρόμητο πέναλτι και χτυπιέται σαν τρελό το χτυπήσει ο Κουλούρης. Μιλάω θετικά τώρα. Ναι. Και το στέλνει του γάμου του Καραγκιόζη. Ναι. Τελείωσε αυτό το πέναλτι, το βαράς χάνεται, τελείωσε. Ο 20 λεπτό 0-0. Ναι. Εξόψαλμο, τραγικό λάθος. Έχει την μπάλα ο Χατζησαϊάς και πάει να περάσει τρίτα τον Μπρίγιοβιτς. Τη χάνει. Δέκα δέκα στη γωνία του κάνει πέναλτι. 0 να πάω και βίζει. Πείτε μου και οι δύο παρακαλώ τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποθετικό σενάριο. Θα γίνει. Ότι. Ναι, αυτή είναι πλευρά του ΠΑΟΚ. Γιατί φύγα πρώτα. Έξυπνα το λέω ΠΑΟΚ. Ο Γρηγόρης και ο Κώστας είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, είναι το μόνο που μοιάζουν. Αν μας είχε απ' έξω ο Ανδρώνης εδώ, όποτε το βρίσκαμε απέναντι, τώρα, θα τον σκίζαμε για να τον αποδείξουμε ότι κάνει. Θέλεις τώρα τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ να τους κάνω να μην κοιμηθούν? Όχι, τώρα είναι αργά. Ένα λεπτό. Όχι, είναι αργά. Αύριο. Στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Προηγήθηκε ο Ατρόμητος με ένα παιδάκι δεξί, back half που ήταν στόπερ. Και είχε μια εντεκάδα χειρότερη από αυτή που είχε κάνει ο Άρης μέσα στην ΑΕΚ. Και προηγήθηκε ο Ατρόμητος και έχασε 2-1. Εγώ έκανα μια ανάλυση εκεί και την έχω και κρατημένη. Τι θέση έπαιζε, το Μανσόν το βάλαν στόπερ. Το Κυβρακίδη αριστερό, back half με ανάποδο πόδι.
βάλαν ένα παιδάκι 18 χρονών στόπερ, δεξί back half. Δηλαδή, σαν σου λέει ρε Πάοκ, δεν βάζω αυτούς. Δεν βάζω αυτούς, βάζω αυτούς. Χρήστο. Και με ανατροπή και τι σαν. Χρήστο, ισχύει για την Κέρκυρα, εσύ αμφισβητείς ότι την επηρέασες. Αυτό ρωτάω μόνο. Που άλλαξε την ψήφο της, το αμφισβητείς. Παρακαλώ. Ναι, Κώστα. Είσαι ο τελευταίος. Ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως. Ναι. Ραπτόπουλος και Κόκκινος. Μάλιστα. Κύριε Ραπτόπουλε, θέλω μια ερώτηση να σας κάνω. Πέρυσι φωνάζαν οι παοξίδες οι φίλοι μας για το παιχνίδι που διακόπηκε με τον Ολυμπιακό. Ναι, άδικο είχαν. Που δεν ξεκίνησε. Γιατί, ναι. Μισό λεπτό λίγο να τελειώσω. Γιατί δεν λέμε στον κόσμο την πραγματική αλήθεια. Είναι πρόβλημα όταν δεν ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Επίτε μας να την δεν ήθελε ο Πάου να πάρει το πορτάσμα. Στάσου ρε παιδί, περίμενε. Όχι ρε φίλε, καλέ μου φίλε. Ποια είναι η αλήθεια, πάμε γρήγορα να την πούμε. Η αλήθεια είναι πως δεν έπρεπε να κάνει τίποτα με τον Πλατανιά, να στέλνει δικηγόρους, να βρίζει τον Ολυμπιακό, να βρίζει τον Μαρινάκη. Και θα περνούσαν και θα γινόντουσαν όλα κουτ. Γιατί είπαμε ψέματα. Τι δουλειά έχεις να πας να ασχοληθείς με μια υπόθεση που δεν σε πέφτει λόγος. Είχαν ιδίων όφελος. Ακριβώς. Ίδιον. Ίδιον. Γιατί, πού θα έβγαινε τίποτα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Βγαίνουν και φυλά. Τώρα τι να ασχοληθείς με τον ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν ο Ατρόμητος γίνεται και ακούγεται σαν Μπαρσελόνα. Τρελαίνεις ή δεν τρελαίνεις. Γιατί ρε φίλε δεν είναι καλή ομάδα. Να είμαστε δίκαιοι. Όχι, είναι ρε φίλε. Εμείς μεγαλώσαμε με τον Άρη, με τον Ηρακλή, με ομάδες καλές, σοβαρές ομάδες. Τώρα ποιος Ατρόμητος, ποιος Πανιόνιος. Όχι φίλε, τώρα, να σου πω κάτι. Να τι είναι αυτά που σε παρακαλώ. Και ο Πανιόνιος έχει την ιστορία του. Ποιος Πανιόνιος έχει ιστορία και τρίχες κατσαρές. Δύο κύπελα έχει ρε φίλε. Φίλε, άκου, να έχει βγάλει ένα σκασμό ποδοσφαιριστή, σε παρακαλώ. Άσε με να, λίγο να τελειώσω ένα λεπτό. Ο Ολυμπιακός είναι κράτος σε κράτη, θέλετε να το καταλάβετε, θέλετε όχι. Ο Ραπτόπουλος είναι πολύ ξύπνος άνθρωπος. Βέβαια έχει επαφές με Αθήνα και γνωρίζει πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι κράτος σε κράτη. Από εκεί και πέρα. Και γιατί σπαλιάζει. Θα χάσει το πρωτάθλημα φέτος. Ρε, το χάσει, ρε, δεν τρέχει τίποτα. Τι, δεν πρέπει να το χάσει, θα το χάσει. Τι θα πει πρέπει, δεν το καταλαβαίνω. Ρε, αγόρι μου, δεν έχει ομάδα, το χάσει, αυτό δεν θα σου πω. Όχι, είπες είναι κράτος σε κράτη. Αυτό είναι, κράτος σε κράτη. Και μπορείς να καταλάβεις αυτό που σου λέω. Ήταν. Ρε, άσε, ήταν, είναι. Ήτανε. Αυτό σου λέω μόνο. Η Μαρίνα Μπίκου περιμένει για ειδήσεις, αμέσως μετά Καναλάκης, Γιαλαμάς και Δήμου για την εκπομπή τρίτο ημίχρονο. Καλό απόγευμα.